Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Τι είναι χειρότερο άραγε, να βλέπει κάποιος θεωρίες συνωμοσίας ή να κάνει ότι δεν βλέπει τις πράξεις συνωμοτών? Τι είναι πιο επικίνδυνο, η στέρηση της πληροφορίας ή ο υπερκαταναλωτισμός ή καλύτερα πληθωρισμός της πληροφορίας, η απόκρυψη της γνώσης ή ο ευτελισμός της? Τι ρόλο και τι μπορεί να πει στην κοινωνία σήμερα η χρήση της νέας τεχνολογίας, η γνώση της νέας τεχνολογίας? Σωστά αποθεώνεται από μια μερίδα επιστημόνων η τεχνητή νοημοσύνη ως η απάντηση για το μέλλον των κοινωνιών? Δικαίως πολλοί θέτουν ερωτηματικά. Είναι τελικά ψυχή ή τέχνη, ή για την ακρίβεια ψυχή ή τεχνολογία? Τι συμβαίνει σήμερα σε έναν κόσμο που κάποιοι λένε ότι είναι δυστοπικός και φτιάχνεται ένας ιστός αράχνης παρακολούθησης των πάντων και για τα πάντα με στόχο τον έλεγχο των κοινωνιών, ή κατά άλλους ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε οι κοινωνίες να πάνε από τον 21ο αιώνα στους αιώνες μιας άλλης κατάστασης? Για όλα αυτά και όχι μόνο θα συζητήσουμε απόψε με έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο. Ομότιμος πλέον καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης στον τομέα της κοινωνιολογίας, πολύ γνωστός όμως στη διεθνή κοινότητα, ακριβώς πάνω στο πεδίο της νέας ψηφιακής παρακολούθησης. Και πρέπει να πω αρχικώς, είναι ότι είναι ο κύριος Μινάς Σαματάς. Καλησπέρα κύριε Σαματά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ο οποίος, ενώ με την έννοια της πανεπιστημιακής συγκρότησης, ο οποίος είχε την τύχη να δει την επιστημονική επιμέλεια δύο άλλοτε φοιτητών του που σήμερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, ο ένας στο Μόναχο, ο άλλος στο Λονδίνο, οι κύριοι Γιάννης Θεοχάρης και Αντώνης Κανιαδάκης, να εκδίδουν ένα βιβλίο, η νέα ψηφιακή παρακολούθηση, το οποίο βιβλίο τι ακριβώς είναι? Είναι το απάνθισμα πάνω σε αυτή τη θεματική κορυφαίων προσωπικότητων, κοινωνιολόγων και όχι μόνο, πολλοί εκ των οποίων συναρπαρτίζουν ένα δίκτυο πάνω στη νέα ψηφιακή παρακολούθηση, μέλος του οποίου ήταν και είναι ουσιαστικά και ο κύριος Σαματάς. Και λέω με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολούθησα την έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου, ακριβώς γιατί είναι ένα βιβλίο που έρχεται να δώσει απαντήσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα σε μια εποχή που και η χώρα μας ταλανίστηκε, ταλανίζεται ακόμη πάνω στα ζητήματα των παρακολουθήσεων. Κύριε Σαματά, τι είναι τελικά πιο επικίνδυνο, να στερείς την πληροφορία ή να έχεις υπερπληροφόρηση? Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχήν και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές. Να πω ότι εγώ είμαι κοινωνιολόγος και ζούμε ένα νέο θαυμαστό κόσμο. Θα λέγαμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές με όλα αυτά που έχουν συμβεί από το 20 με την πανδημία. Τώρα ελπίζουμε ότι ζούμε σε μια μεταπανδημική περίοδο και όλα αυτά που συμβαίνουν πράγματι κάνουν την εποχή μας πάρα πολύ συναρπαστική. Το θέμα της πληροφορίας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενώ έχουμε υπερπληροφόρηση δεν έχουμε ουσιαστική ενημέρωση και δεν μπορούν οι πολίτες να διεργαστούν την πληροφορία ώστε να έχουν τη δική τους άποψη, ώστε να μπορούν να αμφισβητήσουν τις πληροφορίες. Ζούμε στην εποχή, όπως λέγεται, της μετααλήθειας, όπου είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τι είναι αληθές, τι είναι ψέμα, τι είναι κατασκευασμένο και τι είναι πρωτότυπο. Οπότε τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Και θα ήθελα εξ αρχής να δηλώσω ότι δεν ανήκω στους τεχνοφοβικούς, ούτε στους τεχνολάγνους, τους υπερενθουσιώδεις. Αλλά ως κοινωνιολόγος ακολουθώ τη μεσότητα, την αριστοτελική μεσότητα, που λέει ότι κάνουμε κριτική και είμαστε τέχνοσκεπτικιστές. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτόνομη, μια αυτόνομη δύναμη η οποία έχει μια νομοταλιακή εξέλιξη, με ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, αλλά η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Και το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης νοημοσύνης. Δηλαδή αυτό που συζητάμε
την περίοδο αυτή για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι απότοκος προϊόν της ανθρώπινης νοημοσύνης. Οπότε, εμπεριέχει, αντανακλά και τα ιδεολογήματα, τις προκαταλήψεις, τις, αν θέλετε, τις επιλογές και τις πολιτικές της ανθρώπινης, της ανθρώπινης νόησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει όσο μπορούμε να μην παίρνουμε, να μην σπέβδουμε να πάρουμε θέση, γιατί τα προβλήματα δεν είναι τεχνικά, ούτε είναι τόσο πολύ πολύπλοκα. Είναι σίγουρα πολιτικά, όχι κομματικά, πολιτικά με την έννοια την αριστοτελική. Δηλαδή, εξυπηρετούν τον πολίτη, εξυπηρετούν την πόλη, την πολιτεία, την κοινωνία. Αυτό βασικά είναι το βασικό κριτήριο. Δηλαδή, η πληροφόρηση ή η υπερπληροφόρηση είναι πράγματι τέτοια που συμβάλλουν σε μια δημοκρατική κοινότητα, σε ένα δημοκρατικό διάλογο, σε μια δημοκρατική λήψη των αποφάσεων, ή είναι χειραγώγηση, ή είναι προπαγάνδα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας, διότι όπως είπα, τα τεχνουργήματα, τα λογισμικά, όλα αυτά που έχει φτιάξει με θαυμαστό κόσμο ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογίας, δεν αφήνουν περιθώριο για κριτική σκέψη, ακόμα και αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει τεχνολογία ουδέτερη, ούτε είναι από παρθενογένεση. Αντανακλά τις ανθρώπινες, αν θέλετε, ιδέες, επιλογές και προκαταλήψεις. Οπότε αυτά ως αρχή, γιατί η συζήτηση που θα κάνουμε αναγκαστικά είναι πολιτική. Δεν είναι τεχνοκεντρική, είναι πολιτική. Τα θέματα είναι πολιτικά με την άποψη που σας είπα. Εάν και κατά πόσον εξυπηρετούν τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον της πόλης, για να οδηγηθούμε σε μια ευημερία όλων και όχι σε αλυσότητες, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις κλπ. Πόσο χαίρομαι που ακούω ένα επιστήμονα να μας ξεκαθαρίζει ότι ούτε στην τεχνολογία υπάρχει ουδέτερο πεδίο. Μάλλον η ουδετερότητα σταματάει από τη στιγμή που σε ένα εργαστήριο, που και αυτό είναι συζητήσιμο, ο επιστήμονας θα πει εύρυκα, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, και γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, το ξέρετε ότι υπήρχε πάντα ένα δίπολο. Από τη μία είναι ο Orwell, από την άλλη είναι ο Huxley. Εγώ δηλώνω οπαδός εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών του Huxley. Ωστόσο, ο Orwell έλεγε ότι η στέρηση της πληροφορίας, προφανώς έχοντας κατά νου και τη διόγκωση του ψυχροπολεμικού κλίματος εκείνης περίοδου, είναι βασικό και θα γίνει πλήρως ελέγξιμο. Αντίστροφα, ο Huxley, που δεν. Ό,τι έχει γράψει πάνω σε αυτό το θέμα το έχει γράψει πριν το ψυχροπολεμικό κλίμα, έχει πει ότι ο πραγματικός κίνδυνος των κοινωνιών είναι να τις μπουκώσει, θα το πω λαϊκά, με πληροφορία σε σημείο να απαξιώσουν τελικά την ίδια την αλήθεια μέσα από την πληροφορία. Πού κλείνεται περισσότερο? Κοιτάξτε, με τους φοιτητές μας κάνουμε μια ωραία συζήτηση σύγκρισης του Οργολιανού του 1984 του Orwell, που στα θέματα αυτά θεωρείται κέριο, αλλά σε σχέση και με σύγκριση με το νέο θαυμαστό κόσμο του Huxley, για τον οποίο υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη επικαιρότητα, διότι έχουμε ξεπεράσει και χρονολογικά το 1984, αλλά πράγματι ζούμε σε ένα θαυμαστό κόσμο όπου η ευκολία, η ικανοποίηση, η απόλαυση της ηλεκτρονικής κατανάλωσης, της διαφήμισης κλπ. Οδηγούν σε αυτό που έχει προβλέψει ο Huxley. Δηλαδή, μία διασκέδαση, μία αποχάβνωση μέχρι θανάτου. Δηλαδή, μία υποχρεωτική ευοχία, μία υποχρεωτική ευοχία, η οποία οδηγεί σε ένα εφισμό, σε ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση με ναρκωτικά, και οι άνθρωποι αυτοί είναι κατασκευασμένοι. Δεν είναι άνθρωποι, είναι κατασκευασμένοι μέσα σε εργαστήριο γενετικής μηχανικής. Όλα αυτά που έχει προβλέψει ο Huxley είναι νομίζω πολύ πιο πέρα από τον μεγάλο αδερφό, τον καταπιεστή, που βλέπει τα πάντα και που με το φόβο και με τα βασανιστήρια, με τα τροχτικά, επιβάλλει, ας πούμε, συμμόρφωση. Στον Orwell, ας πούμε, υπάρχει συμμόρφωση με βάση το φόβο του μεγάλου αδερφού. Στο Huxley υπάρχει, αν θέλετε, απονεύρωση. Υπάρχει λατρεία και εφισμός σε αυτά που αγαπάμε.
Δηλαδή, τιμωρούμαστε και κινδυνεύουμε από αυτά τα οποία λατρεύουμε που δεν μπορούμε πια να κάνουμε από αυτά. Και εκεί απάνω τώρα είναι ο προβληματισμός. Διότι και τα δύο είναι χρήσιμα. Δεν έχουμε τελειώσει με τον μεγάλο αδελφό και ο μεγάλος αδελφός πια έχει μεγάλες αδελφές στις εταιρείες, έχει τις υπηρεσίες. Είναι ένα σύμπλεγμα, θα έλεγα, το, θα το πούμε και παρακάτω, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, που είναι μια στενή συνεργασία, τουλάχιστον στο δυτικό καπιταλισμό, εταιρείων και υπηρεσιών, που είναι η γραχοκοκαλιά αυτού του πλαισίου που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε, γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι, διενεργούνται μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό, που θα λέγαμε ότι είναι η εξέλιξη του βιομηχανικού καπιταλισμού σε ψηφιακό καπιταλισμό. Τώρα δηλαδή δεν παράγονται απλώς εμπορικά προϊόντα, τώρα παράγονται ψηφιοποιημένες προϊόντα και ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες όμως κατά βάση παράγονται από την δική μας πηγή, από τα δικά μας προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα μετά τον κορονοϊό, αυτή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κυρίως από τις μεγάλες γιγαντιές εταιρείες, περιλαμβάνουν και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι της υγείας και των προσωπικών επαφών και των προτιμήσεων. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο προχωρημένα μετά τον καταλήτη της πανδημίας. Οπότε θα έλεγα ισχύουν και ο Orwell σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε με τον Orwell, εφόσον έχουμε. Πανοπτικών έχουν οι περισσότερες κοινωνίες. Εφόσον έχουμε κυβερνήσεις, υπηρεσίες, υπερεθνικούς οργανισμούς, υπερεθνικές ενώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά έχουμε και το σύμπλεγμα των εταιριών που είναι στενά συνδεδεμένες και χρηματοδοτούνται για αυτά τα πράγματα. Κύριε Σαματά, μένω λίγο στο κοινωνιολογικό πεδίο. Θα μιλήσουμε για την τεχνολογία, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν και σε εσάς και στους άλλους επιστήμονες που παρουσιάζουν εδώ και κάποια άρθρα τους πάνω στην εποχή τη νέα ψηφιακή παρακολούθηση. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός και κοινωνιολογικά ότι πολλοί υπόσχονται ή φωτογραφίζουν κοινωνίες όπου διαμέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της επέμβασης, της εκρηκτικής επέμβασης σε μια άλλη μορφή επιστήμης, στη βιολογία, θα φτάσουμε να έχουμε τεχνητούς νευρώνες, αυτό ακούγεται, οι οποίοι θα κάνουν λογικές και μη λογικές σκέψεις, άρα στην ουσία θα έχουμε μετακοινωνίες όπως τις λένε, έχουμε μπλέξει με το μετα πια, ναι. Δυστυχώς, ενώ ζούμε στο τώρα, μετακοινωνίες όπου μπορεί να έχουμε μετα-ανθρώπους, δηλαδή άλλου τύπου κοινωνίες, καν μη ανθρώπινες κοινωνίες θα έλεγε κάποιος. Σας προβληματίζει, το θεωρείτε πολύ ακραίο σενάριο, είναι ένα σενάριο που μπορεί να το δούμε αλλά μετά από 40-50 χρόνια? Είναι μία τάση προς την οποία προβλέπουμε ότι η κοινωνία της αχαλήνωτης τεχνολογικής πρόοδου, της επανάστασης των δεδομένων και της ψηφιοποίησης η οποία δεν ελέγχεται, των μεγάλων εταιριών οι οποίες έχουν γιγαντωθεί ιδιαίτερα λόγω και της πανδημίας, εάν τα πράγματα αφαιθούν χωρίς κάποιον έλεγχο ή αυτοέλεγχο ή εν πάση περιπτώσει, εάν δεν πάμε σε εναλλακτικές μορφές και του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν υπάρξει, αν θέλετε, και υπερεθνική ρύθμιση, διότι η εξέλιξη αυτή είναι και μπούμεραγκ για τα προϊόντα των μεγάλων εταιριών. Τα έξυπνα κινητά είναι τα εμπορεύσιμα με τα προσωπικά μας δεδομένα, αλλά επειδή ακριβώς είναι βατά σε παραβιάσεις με τα νέα κατασκοπευτικά λογισμικά, έχουμε εξελίξεις οι οποίες είναι αντιφατικές. Και το θέμα είναι, θα είμαστε παθητικοί, οθονάνθρωποι και χρήστες του διαδικτύου, περιμένοντας, ας πούμε, παραμένοντας μόνο με την προσωπική μας ευχαρίστηση, αποχαυνομένοι και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, αλυσοδεμένα στις οθόνες, χωρίς τη δυνατότητα να κρίνουμε ποιος διαχειρίζεται τα προσωπικά μας δεδομένα. Ποιος ορίζει και ποιος προσδιορίζει τον ψηφιακό μας εαυτό, που θα μιλήσω λίγο παρακάτω. Δηλαδή αυτό το αλγοριθμικό προφίλ μας, που είναι ευρύτερο από αυτό του Facebook. Είναι κάτι διαφορετικό από το προφίλ του Facebook, έτσι. Είναι πολύ πιο διευρυμένο, διότι δεν πιάνει μόνο το προφίλ των επικοινωνιών μας μέσα στο Facebook.
συλλέγει, καταρχήν υπάρχουν λογισμικά που είναι όπως τα οσφραίνονται που υπάρχουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο. Για τον Γιώργο, για τον Μινά, για τον Αντώνη. Οπότε συλλέγουν τα δεδομένα από όλες τις πηγές του κυβερνοχώρου. Αυτές οι πληροφορίες που είναι, μπορεί να είναι ήχος, εικόνα, βίντεο, όλα τα δεδομένα αυτά τα οποία ψηφιοποιούνται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και δημιουργούν αυτό το προσωρινό προφίλ. Αυτό το προσωρινό προφίλ ανανεώνεται συνεχώς από τράπεζες δεδομένων και από νέες εισρωές της ψηφιακής μας δράσης. Άρα λέτε ότι για κάθε πάτημα σε αυτό εδώ το ρημαδιασμένο, το πλήκτρο, το οποίο δεν είναι πάντα για τον ίδιο λόγο, ή για κάθε οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας μπορεί να συλλέξουν δεδομένα, ακόμη και των φίλων μου, τα οποία δημιουργούν το δικό μου ψηφιακό προφίλ, στην ουσία. Να πω κάτι μου. Ναι, ναι. Για να προλάβουμε τους τηλεθεατές. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν θέλω να εκλάβουν ότι μιλάμε για κάποια συνωμοσία, για κάποια... Όχι. Λέτε ναι. Αυτό που... Η όλη διεργασία γίνεται στο πλαίσιο του ψηφιακού καπιταλισμού για το καλό μας, για την κατανάλωσή μας ως πελάτες των προϊόντων. Δηλαδή, εκεί απάνω, αν θέλετε, είναι και η λεγόμενη εντός αγωγικών ηθική αυτού του συστήματος. Δηλαδή, πώς θα μας διευκολύνει να καταναλώσουμε τα προϊόντα μας, τα οποία είναι ψηφιοποιημένα και τα οποία αφορούν πρώτα και κύρια τις ανάγκες μας, τις οποίες έχουν διαγνώσει και αν θέλετε μας προωθούν να αγοράσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή η όλη ιστορία είναι η παρακολούθηση των καταναλωτών. Από εκεί ξεκινάει. Όμως το προφίλ αυτό δεν αφορά μόνο την κατανάλωσή μας, αλλά όλες τις δράσεις μας. Οι περισσότερες πτυχές της ζωής μας σήμερα ψηφιοποιούνται με βάση τη δράση μας στο κυβερνοχώρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κινητό, το οποίο δεν πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε, έτσι, γιατί είναι ένα θαυμαστό μηχάνημα. Διευκόλυνση. Πολύ μηχάνημα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι μέσω του κινητού τηλεφώνου όλες οι ψηφιακές μας επαφές, δράσεις, ομιλίες κλπ. Αυτές είναι μέρος του αλγοριθμικού προφίλ. Το οποίο αλγοριθμικό προφίλ, επειδή ακριβώς γίνεται αφαίρετα από ένα αλγόριθμο, δεν είναι ακριβές. Και επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις επαφές μας, μπορεί να πραγματικά να είναι προκατηλημένο, μπορεί να... γιατί μετά την κατασκευή αυτού του αφαίρετου προφίλ, γίνεται ταξινόμηση σε διάφορα πεδία. Ως καταναλωτής, ως επιβάτης, ως χρήστης συχνός κάποιου προϊόντος, ως τηλεθεατής κλπ. Ταξινομούμαστε. Και βέβαια ταξινομούμαστε και ευρέως. Δηλαδή ταξινομούμαστε ακόμα και με βάση της... σεξουαλικές και πολιτικές μας επιλογές. Θρησκευτικές πεπιθήσεις, αν είσαι φιλόζωος ή όχι. Βεβαίως. Δηλαδή λένε ότι με 70 likes τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί ένας αλγόριθμος από το Facebook ή από τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προβλέψουν, καταρχήν μπορούν να διαγνώσουν το φύλο, τη φυλή, ξέρω εγώ, τις προτιμήσεις καταναλωτικές, πολιτικές, σεξουαλικές, ακόμα και τις συναισθηματικές. Τι μας ευχαριστεί, τι μας δυσαρεστεί. Γιατί αυτό είναι πολύτιμο για να μας στοχεύσουν πάλι με διαφημίσεις και με μηνύματα ενδυνάμωσης και για να μας, αν θέλετε, επηρεάσουν και να... Άρα είσαι ο ψηφιακός τους καταναλωτής, τον οποίο προσπαθούν ολιστικά να προσεγγίσουν για τα όποια προϊόντα, γιατί σας άκουγα προηγουμένως, εδώ το χρήμα πια, αυτό δείχνει η κυκλική διαρκώς χρηματοπιστωτική κρίση, το χρήμα έχει γίνει προϊόν. Το χρήμα, και όταν λέω προϊόν, λες και παράγεται. Ναι. Με την έννοια στη γη, αυτό εννοώ, λες και παράγεται, άλλο κόβεται. Το βασικό χρήμα και το βασικό καύσιμο στον ψηφιακό καπιταλισμό, εκτός από τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά, είναι τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή οι προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες ψηφιοποιούνται, οι οποίες, όπως είπα, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, δηλαδή αποθήκευσης επεξεργασίας, ταχύτητας μετάδοσης με ταχύτητες φωτός, και αυτή η κατασκευή των διαφόρων προφίλ με στόχο την πρόβλεψη, την πρόγνωση, αλλά και τον επηρεασμό των υποκειμένων δεδομένων. Γιατί όλοι εμείς, με τη φυσική μας παρουσία, δεν μετράμε πλέον τόσο πολύ όσο μετράει αυτός ο ψηφιακός εαυτός. Ο σωσίας ο ψηφιακός. Ή αν θέλετε αυτό το αλγοριθμικό προφίλ. Αυτό μετράει αν παρουσιαστούμε
σε ένα γκισέ για να μπούμε σε μια χώρα. Αυτό μετράει αν θέλουμε να πάρουμε ένα δάνειο. Αυτό μετράει αν θέλετε να αποκτήσουμε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Δηλαδή θα γίνει διασταύρωση των ψηφιακών δεδομένων και δευτερευόντως η συνέντευξη με το φυσικό πρόσωπο. Άρα πάμε σε κοινωνίες όπου το φυσικό πρόσωπο δεν έχει και τόσο σημασία. Δηλαδή μπορεί να έχω εξαφανιστεί ακόμη και βιολογικά, θα στο πάω κάθε υπερβολή, αλλά θα μετράει ότι υπάρχω ψηφιακό αποτύπωμα. Κοιτάξτε, δυστυχώς, και δεν θέλω να είμαι τεχνοφοβικός, τώρα με το avatar, δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα ψηφιακό, μια ψηφιακή εικόνα, μια ψηφιακή περσόνα, έτσι. Το avatar και με βάση αυτό που σας είπα, δηλαδή το ότι υπάρχει ένας σωσίας, ψηφιακός σωσίας μας και με το avatar το δικό μας, μπορεί αυτό να μας αντικαταστήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα ως πανεπιστημιακός με το avatar και με τις δυνατότητες που δίνει το νέο τεχνούργημα του chat GPT να μην έχω καμία προσωπική φυσική παρουσία σε ένα συνέδριο, αλλά από απόσταση με το avatar μου να συμμετάσχω με επάρκεια, θα λέγαμε, με επάρκεια. Αυτό έχει κινδύνους. Αυτό είναι κλεψίτυπο. Αυτό είναι κύβδηλο. Έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα ακριβώς ως φυσικό πρόσωπο με κριτική σκέψη και κοινωνική ευθύνη. Γιατί δεν είναι μόνο η εικόνα, δεν είναι μόνο να πω ένα ποίημα ή να αποκτήσω κάποια κέρδη από μια ψηφιακή συναλλαγή. Το θέμα, και αυτό έχουμε στις κοινωνικές επιστήμες, έχουμε το μεγάλο θέμα της κοινωνικής ευθύνης αυτών της χρήσης και κατάχρησης των τεχνολογιών. Έτσι. Και εκεί απάνω μπαίνουν τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, όπως είπαμε, είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης νοημοσύνης και οι εφαρμογές της, που είναι θαυμαστές και δεν πρέπει αμέσως να τις απορρίψουμε, βάζουν θέματα μιας νέας ηθικής, μιας χρήσης εφαρμογών και αλγορίθμων που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της δημοκρατίας, προς όφελος, αν θέλετε, και του περιβάλλοντος. Διότι δεν είναι μόνο η οικουμενικότητα των ανθρώπων, αλλά και το περιβάλλον, ο πλανήτης. Διότι ο βιομηχανικός καπιταλισμός μπορεί να προχώρησε τον πολιτισμό, αλλά είχε ένα βαρύτατο κόστος στο περιβάλλον. Άρα αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα. Και πήγα έτσι γενικά, γιατί εδώ μου θυμίζεται τη λογική με το μαχαίρι. Το μαχαίρι είναι για να κόψεις το καρπούζι, αλλά για να σφάξεις και τον άλλον. Σε αυτό το σημείο πιστεύετε ότι βρίσκεται και η έκρηξη τεχνολογίας? Είναι δηλαδή για να βοηθήσει τις κοινωνίες να πάνε σε ένα καλύτερο αύριο από τη μία, αλλά αν δεν προσέξουμε μπορεί να στραφεί και εναντίον τους. Αυτό όπως ακριβώς το είπατε, είναι ένα εργαλείο. Εξαρτάται λοιπόν το εργαλείο. Καταρχήν πώς είναι, δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι ειδικά τα λογισμικά της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι απλώς ένα μαχαίρι, έχει ένα λογισμικό. Έχει δηλαδή κατασκευαστεί από επιστήμονες με κάποιο στόχο, αλλά είναι ήδη, αν θέλετε, επηρεασμένο, μολυσμένο με κάποιες προκαταλήψεις. Το βασικό πρόβλημα με αυτές τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι η προκατάληψη, θετική ή αρνητική, είναι η αδιαφάνεια, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποια κριτήρια έχει κατασκευαστεί, και βέβαια είναι το θέμα του απόρριτου, ότι δεν διασφαλίζει κανένα απόρριτο, ότι διεισδύει και παραβιάζει την προσωπική ζωή, καθώς επίσης δημιουργεί θέματα ανισοτήτων. Και είναι άδικο εν πολλής, άδικη η χρήση. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπαίνει δηλαδή θέμα καλού και κακού αλγόριθμου, αλλά μπαίνει όμως θέμα προκατηλημένου, αδιαφανούς αλγόριθμου. Τώρα, υπάρχουν οι τεχνοενθουσιώδεις που λέει αυτά τα προβλήματα θα τα διορθώσουμε με νέους αλγόριθμους, με νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα μας καθησυχάζουν ότι το νέο διαδίκτυο, Web 3.0, θα είναι πιο συμμετοχικό, θα δίνει ιδιοκτησιακά δικαιώματα στους χρήστες και, εν πάση περιπτώσει, θα λύσει τα προβλήματα του προηγούμενου, του παρόντος διαδικτύου που κυριαρχείται, έχει αποικιοποιηθεί από τις μεγάλες εταιρείες. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή, αυτός ο τέχνο-ουτοπισμός,
ότι μέσω της τεχνολογίας λύνονται όλα τα προβλήματα και η τεχνολογία θα μας λύσει και τα προβλήματα που μας δημιουργεί, αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια τεχνοκριτική και σε μια σκέψη και σε ένα συλλογισμό ότι αυτά δεν δημιουργούνται εν κενό, αλλά δημιουργούνται στα πλαίσια του κοινωνικοπολιτικού συστήματος και μάλιστα στη συγκυρία. Δεν μιλάμε πια, μιλάμε για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, μιλάμε για, ας πούμε, κυριαρχία πάλι του αμερικάνικου, αν θέλετε, κατεστημένου, το οποίο επικυριαρχεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προβλήματα με τον πληθωρισμό, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε νέο ψυχρό πόλεμο με τους Ρώσους αλλά και με τους Κινέζους. Αυτά όλα, αν τα λάβουμε υπόψη μας, σπάνε αυτό τον τέχνο-ουτοπισμό ότι οδηγούμαστε σε μια τέχνο-εφορία μιας κοινωνίας που θα απολαμβάνει γενικές τεχνολογικές εφαρμογές και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, ικανοποιημένοι από τις τεχνολογικές εφαρμογές. Δηλαδή ένα είδος του νέου θαυμαστού κόσμου του Huxley. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σαματά μου, ακόμη και στη μεγάλη γεωπολιτική αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, το αν θα έχουμε την ισχύ της υπερδυνάμεως, σωστά το είπα, των ΗΠΑ, με ακολούθημα, παρακολούθημα, τους όποιους δυτικούς συμμάχους, ή αν θα έχουμε έναν πολυπολικεντρικό κόσμο όπως θέλουν οι υπόλοιποι, ακόμη και πλατφόρμες όπως το TikTok έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πεδίο αντιπαράθεση. Αμερικανοί λένε, πάρ' το και φύγει από εδώ, γιατί με παρακολουθείς. Θέλω όμως να μείνω λίγο ακόμη στα κοινωνιολογικά, σε αυτό το πρώτο μέρος, περισσότερο. Και θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτό που αναφέρατε, σήμερα το μεγάλο παιχνίδι σε αυτές τις τεχνολογίες το κάνουν οι μεγάλες πλατφόρμες. Ναι. Οι οποίες ταυτοχρόνως είναι και μεγάλες πολυεθνικές, που έχουν ξεφύγει από τα διακρατικά ή τα υπερεθνικά όρια τους. Ποιος μπορεί λοιπόν να πει ότι παρεμβαίνει η κοινωνία σε πλατφόρμες με μεγάλους ιδιοκτήτες, που είτε είναι ένας, λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται Gates, είτε είναι από πίσω το ένα consortium. Ποιος μπορεί να παρέμβει? Και εδώ τα όρια δημοκρατίας μεταξύ σχέσης μιας τέτοιας εταιρείας, ενός κράτους και ενός πολίτη, υπάρχουν ή κάνει κουμάντο τελικά η τεχνοκοινότητα του κυρίου Gates, του κυρίου Musk, του κυρίου Σαματά, του κυρίου Σαχίνη? Ποιος είναι αυτός που δίνει τον τόνο? Λοιπόν, η πανδημία έδωσε τεράστια όθηση στο λεγόμενο καπιταλισμό της πλατφόρμας. Διότι αυτές οι πλατφόρμες που είναι, ας πούμε, μια τεράστια αποθήκη επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων, δεν έχουν πλέον πρόβλημα αποθήκευσης, γιατί υπάρχει το ψηφιακό νέφος. Το ψηφιακό νέφος κέχτηται, δηλαδή το έχουν, το 75% ανήκει σε 4 εταιρείες. Το δηλαδή, cloud που λέτε. Το cloud. Για την ΟΛΕΑ, γιατί εσείς καλά κάνετε και το λέτε, θα το συζητήσουμε μετά, υπάρχει και ένα χάσμα μεταξύ γενών. Βεβαίως. Η ΟΛΕΑ όμως δεν θα το ξέρει ως νέφος, πιστέψτε με, cloud θα το ξέρει. Λοιπόν. Και αυτό το cloud που είναι μια, ας πούμε, απεριόριστη αποθήκευση δεδομένων που συνεχώς εμπλουτίζεται και σας είπα πριν με τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί αυτά είναι τα βασικά εμπορεύματα και πρέπει να το τονίσω με αυτό, έτσι, ότι τα βασικά αγαθά δεν είναι αγαθά, είναι εμπορεύματα. Δηλαδή ο στόχος τους είναι το κέρδος και όχι η κάλυψη βασικών αναγκών. Αυτό να το προσδιορίσουμε. Ναι, σαφές. Άρα αυτός ο καπιταλισμός της πλατφόρμας, έτσι, δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα και το είδαμε αυτό στον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα έχει τα προβλήματα της αδιαφάνειας, της παραβίασης της προσωπικής ζωής, αν θέλετε, του ενός ανταγωνισμού που δεν είναι προς όφελος τελικά των πολιτών και εγκυμονεί και κινδύνους και για τη δημοκρατία. Θέλω να πω όμως ότι δεν πρέπει εύκολα να τρέχουμε να διαγράφουμε όλα αυτά τα τεχνουργήματα, γιατί υπάρχει ο αντίλογος. Υπάρχουν οι πλατφόρμες του κέρδους και της εκμετάλλευσης και πλατφόρμες οι οποίες αναπαράγουν την ομοφοβία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πλατφόρμες με ανθρωπιστικό περιεχόμενο, με δημοκρατικό στόχο. Δηλαδή μπορεί στους κακούς αλγόριθμους να κάνουμε καλούς αλγόριθμους. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Αυτό να το βάλουμε υποσκέψη και μπορούμε δηλαδή να σκεφτούμε ότι αυτά πώς μπορούμε να γίνουν, πώς μπορεί να γίνει το νέο εναλλακτικό δίκτυο
εάν πάλι είναι μέσα στη λογική της κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό, μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, τώρα, να δείτε. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκίνησε η μάχη και εμφανίστηκε ως σταυροφορία στην τεχνολογία και στα δίκτυα η μάχη για τα fake news. Μάλιστα. Ως ένα σημείο είχε μια ερμηνεία. Ξαφνικά διαπιστώνεις ότι μέσα στα fake news, σε αυτές τις φάρμες fake news, μαζί με τα ξερά, πάρθηκαν και τα χλωρά. Και κάηκαν, εξαφανίστηκαν μάλλον τα χλωρά. Θέλω να πω αυτά που περιγράφετε εσείς. Στο όνομα ότι καταπαλεμούν λοιπόν αυτές οι γιγαντιές πλατφόρμες πολυεθνικές ή υπερεθνικές τα fake news, στην ουσία εξαφάνισαν κάθε αντίλογο μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, έχουμε μια αποικιοποίηση της δημόσιας σφαίρας. Ωραία έκφραση. Από διάφορα συμφέροντα, αλλά και από διάφορες φυλές, οι οποίες έχουν ένα φανατισμό για καλό και για κακό. Σωστό. Έτσι, γιατί δεν είναι όλες, ας πούμε, αρνητικές. Έχουμε και για καλό σκοπό. Έτσι. Το πρόβλημά μας είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μια αποαπικιοποίηση της δημόσιας σφαίρας από τα μεγάλα συμφέροντα, οικονομικά, στρατηγικά, πολιτικά συμφέροντα, ώστε να δημιουργηθεί ένας ελεύθερος, ακυδημόνευτος, δημοκρατικός διάλογος που θα οδηγεί σε μια, αν θέλετε, δημοκρατική διαδικασία ελεύθερων, ακυδημόνευτων πολιτών, οι οποίοι θα αποφασίζουν, χωρίς επηρεασμούς, χωρίς χειραγώγηση, για το συμφέρον όλης της πολιτείας, όχι ατομικίστικα, όχι αποχαυνομένα εγωιστικά, αλλά για το συμφέρον της πόλης, της κοινωνίας. Και εκεί απάνω χρειάζεται και θυσία. Διότι εάν αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα, τις ψηφιακές ανισότητες να επικρατήσουν και όλες οι εξελίξεις ευνοούν μια μικρή, αν θέλετε, ελίτ ή, αν θέλετε, τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, αυτό αργά ή γρήγορα θα οδηγεί σε έκρηξη. Έτσι. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε και θα δημιουργήσουμε εναλλακτικούς τρόπους ψηφιακής οργάνωσης και ότι ο ψηφιακός πολιτισμός δεν θα είναι μονοδιάστατος στο πλαίσιο του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Ίσως αυτές οι εκφράσεις να ακούγονται, αν θέλετε, ότι είναι εκφράσεις που παραπέμπουν σε αριστερό λόγο, αλλά εδώ πρέπει να ξεφύγουμε πια από την ιδεολειψία ότι δεν μπορούμε ούτε καν να εκφραστούμε. Δηλαδή, το δικό μου το λόγο, αν τον πάρει ένας αλγόριθμος, μπορεί να με κατατάξει. Τι ωραίο παράδειγμα δίνεται με το μπορεί δικό μπορεί να με κατατάξει αμέσως ότι, ας πούμε, αν θέλετε, ανήκω σε κάποιο κόμμα ή είμαι πολέμιος κάποιας επιτερίας κλπ. Εμείς, σαν κοινωνικοί επιστήμονες, πρέπει να πάρουμε ρίσκο. Πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας. Δεν μπορεί να είμαστε στο εργαστήριο, αν θέλετε, ουδέτεροι και μακριά από την κοινωνία. Το εργαστήριό μας είναι η κοινωνία. Είμαστε μέρος της κοινωνίας. Όπως η τεχνολογία δεν είναι αμόλυντη, αυτόνομη, ουδέτερη, έτσι και η δουλειά μας και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ουδέτεροι. Κάνουμε πολιτική. Αυτή τη στιγμή κάνουμε πολιτική, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Έχετε δίκιο. Και εναπόκειται στους τηλεθεατές να κρίνουν κατά πόσον εγώ ήρθα εδώ πέρα για να τους επηρεάσω προς μια κατάσταση προς άλλη. Αν θέλετε, ο στόχος μας, και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας, είναι να προβληματίσουμε, να δημιουργηθεί τροφή για σκέψη, συζήτηση και να πούμε για βάστα. Υπάρχει και η δυνατότητα για μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί την κοινότητα. Υπάρχουν εναλλακτικά μέσα, τα λεγόμενα ψηφιακά, κοινά ψηφιακά μέσα. Δηλαδή που θα ανήκουν στο σύνολο, που θα εξυπηρετούν, αν θέλετε, ασθενείς, καρκινοπαθείς κλπ, που θα εξυπηρετούν τους μετανάστες, θα εξυπηρετούν τους πρόσφυγες, που θα είναι λίαν χρήσιμα για την κοινότητα και την κοινωνία. Όπως υπάρχουν και οι αλγόριθμοι, οι οποίοι, αν θέλετε, παίρνουν αποφάσεις σε ρήμνη μας. Οπότε το πράγμα παίζεται και γι' αυτό νομίζω ο στόχος μας και το καθήκον μας και το δικό μας ως κοινωνικών επιστημόνων και των τεχνικών επιστημόνων, οι οποίοι πρέπει να μας ακούνε και εμείς πρέπει να τους ακούμε, και των δημοσιογράφων και των πολιτικών, είναι ακριβώς να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο και βέβαια θα υπάρχει το web banking και βέβαια θα υπάρχουν οι διαφημίσεις και βέβαια θα υπάρχουν τα προϊόντα και τα εμπορεύματα, αλλά θα υπάρχουν και τα κοινά αγαθά. Θα μπορούμε να έχουμε ανοιχτή δωρεάν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ανοιχτή δωρεάν πρόσβαση σε πληροφόρηση για βασικά πράγματα, τεκμηριωμένη και όχι fake και όχι ψευδή. Οπότε θέλω να τονίσω
ότι τα πράγματα δεν είναι προδικασμένα, δεν είναι τετελεσμένα. Αν θέλετε, δεν είμαστε όμοιροι, όπως δεν είμαστε όμοιροι, κύριε Σακίνη, των γονιδίων μας. Δεν είμαστε όμοιροι των γονιδίων μας. Όχι. Αλλά με την αγωγή. Και το περιβάλλον, έτσι. Μπορούμε να ξεφύγουμε από τις όποιες, αν θέλετε, αδυναμίες. Κύριε Σαματά, επειδή θα πάμε σε διάλειμμα, πείτε μου, αν μπορείτε, μονολεκτικά. Την εποχή. Και ήταν πολύ ωραίο και το παράδειγμα που φέρατε με αυτό που λέτε, ποιος αλγόριθμος και πού με κατατάσσει. Την εποχή της έκρηξης βιομηχανικής επανάστασης, η πρώτη θυμική αντίδραση της τάξης των εργαζομένων ήταν να σπάνε τις μηχανές. Οι Λουδίτες. Εσείς λέτε λοιπόν ότι την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού στα όρια της τεχνολογικής επανάστασης δεν μπορείς να είσαι ένας τεχνολογικός Λουδίτης. Να σας πω. Καταρχήν, οι Λουδίτες πρέπει να πούμε ότι είναι και λίγο παρεξηγμένοι. Σωστό. Και εύκολα παραπέμπουν σε αυτούς τους, θα λέγαμε, ή μπαχαλάκηδες ή καταστροφείς ή σαμποτέρ. Οι Λουδίτες ήταν ένα σοβαρό κίνημα ενάντια στη βιομηχανική, στην άγρια βιομηχανική εκμετάλλευση, στο γεγονός ότι ξερίζωναν αγροτικά στρώματα που δεν είχαν περιουσίες και καλλιεργούσαν κοινά. Αν θέλετε, κυνήγοι, τους ξεριζώσανε από την επαρχία, έτσι. Τους φέρανε στα αστικά κέντρα και τους κάνανε γρανάζια της μηχανής. Υπήρξε αντίδραση. Και η αντίδραση τους, εάν είμαστε, αν θέλετε, δίκαιοι και σωστοί, ήταν μια προειδοποίηση ότι εάν συνεχίσουμε παθητικά, χωρίς αντίδραση. Εγώ δεν είμαι υπέρ, αν και λέγομαι Σαματά, δεν είμαι υπέρ του καταστροφικού Σαματά. Αλλά με ενδιαφέρει ο προβληματισμός, η κριτική σκέψη και. Αν θέλετε, μια αντίδραση που θα είναι θετική για να δημιουργηθεί κάτι θετικότερο για τους ανθρώπους. Οπότε, η απάντηση για τους νεολουδίτες, δηλαδή οι σημερινοί, δεν θα σπάσουμε, δεν θα χακάρουμε, δεν θα καταστρέψουμε τις ψηφιακές αλγοριθμικές εφαρμογές. Θα συμβάλλουμε σε αυτό που λέγεται νέος ανθρωπισμός. Δηλαδή, με τις γνώσεις, με την κοινωνική ευθύνη και συνείδηση, πώς αυτά τα τεχνουργήματα θα είναι προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τα δεσμά της παθητικότητας και της οθωνοκρατίας και να συμβάλλουμε ο καθένας από το μετερίζει του σε μια ψηφιακή, δημοκρατική, ανθρώπινη και βιώσιμη κοινωνία. Αυτό βέβαια είναι ένα όραμα. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι κούφιο, αλλά νομίζω ότι αν το πάρουμε σοβαρά και αν δούμε ότι υπνοβατούμε παθητικά. Χωρίς αντίλογο ουσιαστικά και πορευόμαστε. Με μια ηγεμονία ότι όποιος μιλάει ή είναι γραφικός ή είναι νεολουδίτης ή εν πάση περιπτώσει είναι περιθωριακός. Νομίζω καθήκον μας είναι ως κοινωνικοί επιστήμονες, αλλά ως πολίτες με κοινωνική ευθύνη, γιατί αυτό είναι το βασικό, δεν είναι προνόμιο των κοινωνικών επιστήμονων, κάθε πολίτης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για καλύτερη πληροφόρηση και εκεί απάνω χρειαζόμαστε ψηφιακή αγωγή. Πώς θα διακρίνουμε το λάθος από το ψεύδος από την αλήθεια. Κρατήστε έτσι, το. Αυτό. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σαματά. Απλά δώσαμε μια γενική εικόνα, ένα περίγραμμα. Θα μιλήσουμε για όλα και για την καθημερινότητα, ακόμη και για τις παρακολουθήσεις. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε στην εποχή της νέας ψηφιακής παρακολούθησης. Με τον κύριο Μινά Σαματά, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στον τομέα της κοινωνιολογίας. Κύριε Σαματά, πριν έρθω σε πιο ειδικά, επειδή τα θίξατε πριν τη διακοπή, είπατε ότι στο χέρι μας είναι, μέσα από αυτό το νέο ψηφιακό θαυμαστό κόσμο, να γίνει κοινό κτήμα όλων η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες. Θα σας πει κάποιος, ποιες βιβλιοθήκες, αυτές που οι μεγάλες πάλι πλατφόρμες τις παίρνουν, να το πω έτσι, τις καβατζώνουν. Και σου παρέχουν την πληροφόρηση που αυτοί θέλουν, έχοντας πολλές φορές λοβοτομήσει βιβλία. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατων ημερών. Ξαναγράφονται τα εκπληκτικά βιβλία της Αγκάθα Κρίστη για να έρθουν, λέει, σε μια εποχή που ζούμε που δεν θα τρομάζουν τον αναγνώστη να είναι political correct. Ακόμη και για τον άντρα, τη γυναίκα, τη χρήση. Για σκεφτείτε το αυτό στην ιστορία, όπου η Google έχει πάρει μια βιβλιοθήκη, έχει επιλέξει ποια βιβλία θα είναι προσβάσιμα στο κοινό, μόνο ένα σύγγραμμα αν θέλετε, και σαν πανεπιστημιακός το καταλαβαίνετε, και καμία άλλη εναλλακτική. Πώς θα ανιχνεύσει ο άλλος την αλήθεια, να προβλήματα, ναι, που αναφέρω. Πράγματι.
να μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε στην αφετηρία. Για μην σας πω, συγγνώμη, σας διακόπτω για να απαντήσετε ολιστικά, ότι εδώ κάποιοι λένε ότι πρέπει να αφήσουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία, διότι ήταν μισογενική. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω σε αυτό το πλαίσιο που έβαλα για τον προβληματισμό. Όλα αυτά είναι, πράγματι είναι στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης και της κερδοσκοπίας. Υπάρχει η ψευδό αντίληψη ότι έχουμε δωρεάν υπηρεσίες στην ψηφιακή κουλτούρα, στον ψηφιακό κόσμο, στον ψηφιακό καπιταλισμό. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Όλα πληρώνονται με τα προσωπικά μας δεδομένα. Όλες οι εφαρμογές που είναι καταρχήν δωρεάν, διότι όλο ένα και περισσότερο πρέπει να πληρώνεις εισφορές, συνδρομές κλπ. Πληρώνονται, αν θέλετε, βαρύτατα με τις προσωπικές μας πληροφορίες, οι οποίες ενδυναμώνουν αυτό το που είπαμε, το αλγοριθμικό μας προφίλ. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, το τι προωθείτε και πώς προωθείτε και αν θέλετε, ο προηγούμενος πολιτισμός θα ψηφιοποιηθεί για να εμπορευματοποιηθεί και να κερδοσκοπηθεί, αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Και μάλιστα έτσι ακριβώς είχε αρχίσει η Google στο να παρέχει ψηφιακές πληροφορίες σκανάροντας όλα τα βιβλία των βιβλιοθηκών, το οποίο σταμάτησε με μια μεγάλη αποφασιστική αντίδραση πανεπιστημιακών, βιβλιοθηκονόμων κλπ. Η τάση υπάρχει. Γιατί? Υπάρχει ευκολία και η ψευδοαντίληψη ότι θα έχω δωρεάν πρόσβαση. Έτσι. Και το άλλο. Παράδειγμα, η Google, στο ψαχτήρι της Google, μας φέρνει, ας πούμε, 10 επιλογές. Τα πάνω-πάνω είναι τα εμπορεύσιμα, τα πιο, αν θέλετε, τα πιο πιασάρικα. Σπάνια πάμε στη δεύτερη σελίδα. Σπάνια συγκρίνουμε, αν θέλετε, πηγές. Σπάνια βλέπουμε, υπάρχει, ή αν θέλετε, πολλές φορές δεν βγαίνει στο ψαχτήρι της Google και πρέπει να πάμε σε εναλλακτικά ψαχτήρια για να βρούμε πληροφορίες. Αυτό έχει τώρα καταργηθεί με το ChatGPT. Το ChatGPT έχει πρόσβαση μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 σε διάφορες τράπεζες δεδομένων και παράγει κείμενα, παράγει εικόνες, παράγει βίντεο, παράγει τέχνη εντός εισαγωγικών. Τι γίνεται εκεί πέρα? Μας του ζητάμε, αν θέλετε, ποια είναι τα συν και τα πλην των αλγορίθμων, κατεβάζει μία απάντηση η οποία περνάει με 8,5 στο 10, με άριστα το 10. Τι γίνεται? Δεν γνωρίζουμε τις πηγές, η απάντηση είναι δεδομένη και δεν σηκώνει αμφισβήτηση, είναι αδιαφανής και, αν θέλετε, είναι η ευκολία να την αποδεχτούμε σαν λυσάρι. Ενώ στο ψαχτήρι, στις επιλογές μας δίνει η Google, κάνουμε μια προσπάθεια να διαβάσουμε, να κατανοήσουμε. Τώρα σου λέει πάρ' το, να η απάντηση, να η απάντηση. Αυτό είναι πράγματι μια νέα κατάσταση την οποία πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν μπορούμε να την απαγορεύσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε στους φοιτητές η εργασία σου είναι προϊόν του λογισμικού. Αλλά μπορούμε να πούμε στους φοιτητές, έλα εδώ, κάθισε να το συζητήσουμε. Τώρα δηλαδή θα πρέπει η ανθρώπινη νοημοσύνη με όχι τεχνοφοβικό, αλλά μια ευρύτητα αντίληψη ότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα κινητά τηλέφωνα, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε αυτά τα τεχνουργήματα, πώς θα δώσουμε το μήνυμα ότι αυτά τελικά δεν είναι αγαθά, αλλά είναι βλαβερά αποκτήματα σε βάρος της ίδιας μας της προσωπικότητας. Έτσι, γιατί το αγαθά κόπης κτώνται, πάει να αναιρεθεί. Ούτε κόπος, μια κοινωνία χωρίς κόπο, θα την κάνουν τα ρομπότ. Όποια δουλειά χρειάζεται θα την κάνουν τα ρομπότ και θα παράγονται αγαθά. Δεν θα παράγονται αγαθά, δηλαδή αν θέλετε προϊόντα τα οποία θα είναι παράγωγα για την κάλυψη βασικών αναγκών προς το ευζήν, προς την ευδαιμονία του συνόλου, αλλά θα είναι πάλι εμπορεύματα. Θα είναι, αν θέλετε, κατασκευές σκόπιμες, ώστε να δίνουν λύση με μια δυνατότητα προκατάληψης, αποκλεισμού και ανισότητας. Συγγνώμη, τι κοινωνία θα είναι αυτή? Γιατί το ένα θέμα που ανοίγεται δημιουργεί άλλο. Πρέπει να σας το πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό απόψε. Σας άκουγα τώρα που είπατε τα αγαθά κόπης κτώνται. Πάει αυτό περίπατο. Μα χωρίς τον κόπο όμως, αν θέλετε και από πλευράς τυπολατρικής, τι άνθρωποι θα είναι αυτοί? Δηλαδή θα είναι μια νέα γενιά με πολύ, αν θέλετε και φυσιολογικά,
με καμπούρα και δάχτυλα, με μεγάλο κεφάλι και κοιλιά και όχι πια λόγω, αν θέλετε, παχυσαρκίας, αλλά λόγω τρόπου ζωής. Θα είμαστε μια κοινωνία που θα περπατάμε σκυμμένοι γιατί θα είμαστε συνεχώς σαν... ή δεν θα περπατάμε καν διότι το ευζήν θα σας τα φέρνει όλα στο σπίτι. Τι θα είμαστε. Κοιτάξτε, φυσικά δεν θα... η ανθρώπινη φυλή είναι βασικά φυσιογνωμικά και εργονομικά. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι. Αλλά ούτε θα έχουμε το χώμο αντίχειρους ή το, αν θέλετε... τον άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, θα αναπτύξει μεγαλύτερο αντίχειρα επειδή κλπ. Αυτά είναι, αν θέλετε, έτσι κάπως... Τραβηγμένα. Γιατί εκείνο που σίγουρα μπορούμε να πούμε και πάμε πάλι πίσω στο Huxley, ότι από τη μία πλευρά μπορούμε να έχουμε αυτή την ευοχία, την αποχάβνωση άκρητης, παθητικής χρήσης εμπορευμάτων τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν, αλλά θα είναι, αν θέλετε, πολύ ακριβά, γιατί τι θα απαιτείτε. Θα απαιτείτε η χρήση τους αναγκαστικά. Θα είναι μια χρήση χωρίς επιλογή αναγκαστική, η οποία θα δημιουργεί την ανισότητα, θα έχει ενσωματωμένες προδιαθέσεις και ρατσιστικές αν θέλετε, το πρόβλημα είναι να κάνουμε όλες αυτές τις εξελίξεις ανθρωποκεντρικές, και αν θέλετε και με πλανητική βιωσιμότητα. Ο άνθρωπος όχι ως μεμονωμένος ιδιώτης, αλλά ως μέλος της κοινότητας, της κοινωνίας. Εγώ θα είμαι λοιπόν ο κακός της βραδιάς απόψε και ο λιγότερο αισιόδοξος, ο πιο δυστοπικός, να το πω, κύριε Σαματά. Αν συμβαίνουν αυτά στο πεδίο των αλγόριθμων και αν την ίδια ώρα στις κοινωνίες σερβίρεται ότι λόγω του υπερπληθωρισμού και της έλλειψης τροφών, ενώ το σωστό είναι της μη σωστής κατανομής τροφής παγκόσμια, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε, πάμε σε βιομηχανοποιημένο εργαστηρίου κρέας μέσα σε εργαστήριο, διότι έτσι θα καταπολεμήσουμε την έλλειψη τροφής. Πάμε δηλαδή σε ένα νέο τύπο τροφής και όπου τα νοπά θα είναι πρόσβαση μόνο για τις ελίτ, αυτές που θα δίνονται οικονομικά, διότι τα αγροφόδια, σας πάω λίγο μέσω Αμερικής τώρα, θα είναι πανάκριβα. Το νερό σε έλλειψη, η γη σε έλλειψη, ποιοι θα έχουν πρόσβαση, έχοντες και κατέχοντες. Οι υπόλοιποι φάτε του εργαστηρίου το κρέας, το λέω σχηματικά, χωρίς να ξέρουμε τι οργανισμοί θα προκύψουν στη φυσιοπαθολογία και στο ίδιο το περιβάλλον, η έλλειψη νερού και η ανταπόκριση που θα υπάρχει με το περιβάλλον, φοβάμαι, και γι' αυτό το λέω δυστοπικά τελείως, φοβάμαι ότι μαζί με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιριών ως εμπόρευμα, γίνονται κοινωνίες απόλυτα ελέγξιμες, από ένα πανοπτικό. Ναι. Να πάμε σε αυτά τα θέματα της ψηφιακής παρακολούθησης. Καταρχήν να διευκρινίσω την ορολογία μας, γιατί είναι χρήσιμη. Υπάρχει η χρήση της λέξης επιτήρηση και η λέξη παρακολούθηση. Οι γαλλόφωνοι, με βάση το Φουκώ, χρησιμοποιούν περισσότερο τη λέξη επιτήρηση. Στον κορονοϊό, στην πανδημία, στην έξαρση της πανδημίας, είχαμε και τα δύο. Είχαμε επιτήρηση με μηχανισμούς κυρώσεων να εφαρμόζονται τα lockdowns και, αν θέλετε, η κοινωνική αποστασιοποίηση, αλλά είχαμε και παρακολούθηση που υπερβαίνει την απλή τήρηση κανόνων, την πειθαρχία, και μπαίνει και διεισδύει στον ευαίσθητο προσωπικό μας κόσμο, δηλαδή στις προσωπικές μας πληροφορίες. Έτσι, αν θέλετε, η συλλογή και ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, αν έχουμε κάνει εμβόλιο, πότε εμβόλια, τι τα νοσήματά μας, όλο αυτό, αν θέλετε, το ΕΦΚΑ που έχει το ιατρικό μας απόρριτο, είναι αδιαφανές. Δεν γνωρίζουμε την εταιρεία, δεν ξέρω αν είναι η Παλαντήρα ακόμα, ποιος διαχειρίζεται αυτά τα ιατρικά μας δεδομένα. Και πού καταλήγουν, Και πού καταλήγουν, και αν θέλετε, ξέρουμε σίγουρα ότι οι αρχές μπορούν να δούνε από το ιατρικό ιστορικό ενός δράστη ή ενός υπόπτου, εάν, ξέρω εγώ, έχει χρησιμοποιήσει ουσίες, εάν, ξέρω εγώ, και αυτό θα πάει γρήγορα και στις ασφαλιστικές εταιρείες, αν θα μας δώσουν ασφαλιστικό συμβόλαιο, σε ένα εργοδότη, ακόμα αργότερα, όταν θα υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση, θα μπορεί και ένας υποψήφιος, αν θέλετε, σύντροφος, να δει τι γίνεται με το ιατρικό ιστορικό. Το θέμα της ιδιωτικότητας, γιατί και αυτό είναι ένας όρος βασικός.
η ιδιωτικότητα, δηλαδή η προστασία της προσωπικής μας ζωής, έτσι, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, του ψηφιακού καπιταλισμού, έχει το εξής παράδοξο. Πρώτον, πείθει τα υποκείμενα δεδομένων να μην ανησυχούν, διότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αν είναι στο cloud, αν χρησιμοποιούνται για το καλό μας. Ότι είναι δωρεάν και είναι για το καλό μας, που είναι μεγάλη πλάνη. Το άλλο θέμα όμως είναι το εξής, ότι απαιτείται ο πολίτης, ο χρήστης, να είναι διαφανής, ενώ οι εξουσίες, οι εταιρείες, οι υπηρεσίες είναι αδιαφανείς. Υπάρχει δηλαδή μία ασυμβατότητα στη νέα διαφάνεια, η οποία απαιτεί και επιβάλλει με βιοπολιτικό τρόπο το διαφανέστατο χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών και τον αδιαφανή εκμεταλλευτή αυτών των πληροφοριών. Αυτό το χάσμα, αυτή η αντίφαση είναι σημαντική για να αποφασίσουμε τελικά θα το επιτρέψουμε αυτό να συνεχίζεται. Δηλαδή τα προσωπικά μας δεδομένα αδιαφανώς, με αδιαφανείς διαδικασίες για εμπορικούς ή άλλους λόγους, γιατί είδαμε από τις αποκαλύψεις του Snowden, του Edward Snowden το 2013, ότι επειδή υπήρχε η τεχνολογία, σαν συμφώνη απορροφούσε όλα τα ψηφιακά του κυβερνοχώρου. Και συμμάχων και μη συμμάχων, τα πάντα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η τεχνολογία υπάρχει, αλλά θα μπουν όρια. Δεν θα μπουν όρια. Ποιος θα τα βάλει τα όρια? Το θέμα βασικό για μας τους κοινωνικούς επιστήμονες είναι η πληροφόρηση και η εγρήγορση των υποκειμένων δεδομένων. Τα δεδομένα μας πρέπει να γνωρίζουμε ποιος τα συλλέγει, για ποιο λόγο, ποιος τα επεξεργάζεται, ποιος τα πουλάει, ποιος τα κερδοσκοπεί από αυτά. Ερήμην μας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Στο ερώτημα που θέσατε, αν θέλετε να το επαναλάβετε, σε σχέση με όλα αυτά. Ότι αν όλα αυτά συναρμόνουν σε απόλυτα ελέγξιμες κοινωνίες, ναι, τελικώς. Δηλαδή, βιοτεχνολογία, τροφή, ψηφιακός κόσμος. Μήπως πάμε, να το πω πιο υπερβολικά, αν θέλετε, μήπως πάμε σε ανθρωποφάρμες? Κοιτάξτε, πάλι χωρίς έτσι δαιμονοποίηση και χωρίς τρομολαγνία και χωρίς φοβία, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Τέτοιες αντιλήψεις και προσεγγίσεις παθητικοποιούν τους πολίτες. Φοβίζουν, λέει, δεν υπάρχει εναλλακτική. Τι να κάνουμε, να τα βάλουμε με τα ρομπότ, να τα βάλουμε με τις υπηρεσίες, να τα βάλουμε με την Google, να τα βάλουμε όπως παλιά με το McDonald's που έγινε μάχη και κίνημα για υγιεινότερες τροφές στο McDonald's, αν το ξέρετε, το ξέρετε εσείς. Λοιπόν, έτσι πιστεύω και εγώ στη συλλογική δράση, στη συλλογική αντίδραση και στην αφύπνιση των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, που την υποτιμούμε. Τη θεωρούμε ότι είναι απριόρι εξορισμού home antichirus. Ότι είναι κολλημένοι και τίποτα. Έχουν αποδείξει και το αποδείχνουν και στη χώρα μας ότι πραγματικά εξεγείρονται ένα μεγάλο μέρος, χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για κινητοποίηση, για αντίδραση και τα πράγματα δεν είναι παθητικά. Έτσι, δεν είναι καθόλου παθητικά. Τώρα, μιλάμε για κοινωνίες ελέγχου. Αυτό είναι βασικό. Είναι κοινωνίες ελέγχου από μεγάλα συμφέροντα, από αδιαφανείς εξουσίες, από εταιρείες, από... Το θέμα είναι, θα πάρουμε τον έλεγχο, τον έλεγχο αυτών των εξελίξεων εμείς οι πολίτες? Ποιοι πολίτες όμως? Μεμονωμένοι, ακτιβιστές, γραφικοί? Εκεί απάνω τώρα χρειάζεται αυτά που μας έχει διδάξει ο Καστοριάδης. Δηλαδή, να κατασκευαστεί αυτή η φαντασιακή θέσμηση μιας ελεύθερης αυτόνομης κοινωνίας στα μυαλά μας, στη συνείδησή μας, για την οποία θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε. Να πείσουμε τα νέα παιδιά ότι υπάρχει εναλλακτική. Ότι πρόσεξε, μία φορά τη βδομάδα, μία αργία, και αυτό πρέπει να το... Όπως υπάρχει, τώρα που κλείσαμε τα φώτα για την ημέρα της γης, κλείσε το κινητό. Μάλιστα, αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο σε ευρωπαϊκά και καναδικά σχολεία. Τους δίνουν ένα ειδικό σακουλάκι, βάζουν μέσα τα κινητά, τα οποία ακινητοποιούνται. Γιατί στον ψηφιακό καπιταλισμό μεγάλο εμπόρευμα είναι και η προσοχή μας, η οποία συνεχώς αποσπάται με στοχευμένα μηνύματα για καλό, για κακό κλπ. Αυτά τα στοχευμένα μηνύματα αποσπούν την προσοχή μας, η οποία προσοχή μας είναι το εμπόρευμα. Το εμπόρευμα, δηλαδή, και εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό του Χρυσόψαρου, που ένας Γάλλος, ο Πατή, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο δοκίμιο για τον πολιτισμό του Χρυσόψαρου. Δεν είμαστε Χρυσόψαρα. Δεν μπορούμε να είμαστε οθονάνθρωποι. Πιστεύουμε στην αντίδραση της συλλογικής δράσης.
όχι του μεμονωμένου ιδιώτη. Και εκεί απάνω έρχεται πάλι αριστοτελικά και με τον Καστοριάδη να πιστέψουμε ότι συλλογικά οι άνθρωποι μπορούν να αποδεσμευθούν από μια τεχνολογία που θα τους υποδηλώσει σε μια απελευθερωτική τεχνολογία, για να θυμηθούμε και τον Μπουξέν, ένα κοινωνικό οικολόγο, κοινωνικό επιστήμονα οικολόγο, ο οποίος πιστεύει σε μια απελευθερωτική τεχνολογία που θα, πραγματικά θα είναι τεχνολογία για βάση την κοινωνική οικονομία, τη βιώσιμη οικονομία και μια κοινωνία με δημοκρατία και ανθρωπισμό. Ερώτημα, γιατί το θίξατε. Πώς εκπαιδεύεται η κοινωνία πάνω σε αυτό? Και το ερώτημα είναι σαφές. Έχεις δύο διαφορετικούς τύπους σήμερα. Οι άνω μιας ηλικίας, μην την πω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ιδίως άνω των 50 είναι σαφές. Είμαστε στα όρια του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Και οι κάτω των 50 και ιδίως τα νέα παιδιά, που όχι απλώς το παίζουν στα ακροδάχτυλα, μπορεί σιγά σιγά το παίζουν και με τα μάτια, διότι υπάρχουν τέτοια συστήματα. Όμως, οι πρώτοι, οι ψηφιακώς αναλφάβητοι, έχουν μεγαλώσει με μία αντίληψη κριτική. Οι δεύτεροι, θα τολμήσω να πω, ότι έχουν μεγαλώσει περισσότερο με το έτοιμο. Πώς θα παντρεύεις από τη μία το δικό μου αναλφαβητισμό και από την άλλη την ανάγκη να κοπιάσει, δεν εννοώ τιμωρητικά, ο νέος που αυτό μπορεί να το χειριστεί, είναι ο εγγράμματος της εποχής. Για να τα λέμε να καταλαβαίνουμε. Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ, γιατί εδώ τώρα μπαίνει το θέμα της κοινωνικής δράσης. Διότι αν βάλεις απλώς ένα μάθημα και πεις παιδιά, θα κάνουμε, ξέρω εγώ, 3/4, θα σας πούμε για τους καλούς και τους κακούς αλγόριθμους. Τα παιδιά θα παίζουν με το κινητό και θα χασμογελάνε και θα πούνε τώρα τι βλακίες μας λέει αυτός. Το θέμα δεν είναι να μαθητικοποιήσουμε ή να σχολιοποιήσουμε αυτή την αναγκαία ψηφιακή αγωγή, η οποία πρέπει να ξεκινάει από την οικογένεια, και μέσα στην οικογένεια έχουν ψηφιακό χάσμα, όπως το αναφέρατε, αλλά πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, να σε μια συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση, γιατί όπως είδατε το ChatGPT είναι των τελευταίων μηνών τεχνούργημα. Τώρα το μαθαίνουμε και σωστό, τώρα το κρίνουμε. Άρα είμαστε σε μια συνεχή επιμόρφωση, έτσι. Χωρίς τεχνοφοβία, χωρίς τεχνοπαθητικότητα. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Σαν πολίτες και καταναλωτές μπορούμε να επιβάλλουμε στις πλατφόρμες, στα κανάλια, στο Facebook, σε όλους, μηνύματα που θα λέει «Έχεις περάσει 2 ώρες, σταματάμε, θα κάνεις διάλειμμα». Δηλαδή να σου επιβάλλουν αναγκαστικό διάλειμμα. Έβγα και δες την ανθισμένη αμυγδαλιά, ας πούμε. Πάρε αέρα. Θέλω να πω, να υπάρχουν μηνύματα παύσης ρυθμισμένα μέσα σε αυτά τα μηχανήματα, που ο τηλεθεατής δεν θα αποχαυνώνει, δεν θα είναι κολλημένος εκεί πέρα σαν πατάτα του καναπέ συνέχεια, αλλά να σταματάει. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή τεχνολογικοί, υπάρχουν τα σακουλάκια που σας είπα που ακινητοποιούν τα κινητά. Τι χρειάζεται όμως? Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται να μπούμε στα παπούτσια των παιδιών, που η γενιά της, του millennium, η γενιά που έχει γεννηθεί στο νέο αιώνα, δεν γνωρίζει από δικτατορία, δεν γνωρίζει το χαφιέ, δεν γνωρίζει τι είναι να μην μπορείς να αγοράσεις ούτε εφημερίδα, γιατί μετά δεν μπορείς καθόλου ούτε να διοριστείς, ούτε. Αλλά τι μπορεί να μάθει? Μπορεί να μάθει ότι αυτό το τεχνούργημα το θαυμαστό που είναι το κινητό τηλέφωνο, μπορεί πραγματικά να του βάλει, με βάση τα ψηφιακά του δεδομένα, σε κάποια στιγμή να του βάλει αποκλεισμούς. Να τον αποκλείσει από μια δουλειά, από μια σχέση, από μια είσοδο σε μια χώρα κλπ. Αυτά όμως δεν πρέπει να γίνονται φοβικά. Πρέπει να υπάρχει συζήτηση από την οικογένεια, από το σχολείο, από τις κοινότητες, από τις εθελοντικές οργανώσεις. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει αυτή η ψηφιακή ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Μια δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να απαγορεύσει αυτά τα μέσα. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσει και για τον ψηφιακό διάλογο, ο διάλογος ισότιμος, ελεύθερος για όλους, και για την ψηφοφορία καθολική, ανεπηρέαστη, και βέβαια για την διαφάνεια, αλλά και τη λογοδοσία, αλλά και την ανακλητότητα. Δηλαδή όλα τα στάδια της πραγματικής δημοκρατίας και όχι της μεταδημοκρατίας. Έτσι. Τι ωραία που το είπατε. Ναι. Ανακλητότητα. Το έχουν ανακλητότητα, ξεχάσει και τα πολιτικά συστήματα, την ανακλητότητα. Βεβαίως. Λογοδοσία. Λογοδοσία και ανακλητότητα με διαφάνεια. Δηλαδή ο πολίτης να γνωρίζει ότι στα μέσα της θητείας, όχι αμέσως, και χωρίς
αν θέλετε, προκατάληψη για το κοινό συμφέρον, για τα συμφέροντα της πόλης, για το ευζήν, με τέτοια αριστοτελική, αν θέλετε, σοφροσύνη, γιατί η πολιτική στον Αριστοτέλη είναι φρόνησης περί πόλην, έτσι. Και ο Αριστοτέλης στα μηχανικά του λέει, θαυμάζεται, να θαυμάζουμε τα μηχανήματα όταν είναι για το συμφέρον της ανθρώπης. Το μεταφράζω με απλά λόγια. Άρα, όχι τεχνοφοβία, όχι απαγορεύση, αλλά με απτά παραδείγματα. Όταν ένα νέο παιδί ξέρει ότι μπορεί τα ψηφιακά του δεδομένα να του γίνουν boomerang, όταν υπάρχει η εκδικητική πορνογραφία, όταν υπάρχει το deep fake, τι είναι το deep fake, το οποίο πρέπει να μάθουν τα παιδιά, ότι το βιντεάκι τους που βάζουν στο TikTok μπορεί να διαστραφεί, να φαίνεται η εικόνα τους, να μιλάνε, να τραγουδάνε και όμως να τους βάζουν να λένε πράγματα ή να κάνουν πράγματα που ούτε καν έχουν κάνει. Αυτό είναι το βαθύ, ψευδές, κύβδηλο τεχνουργείο που είναι βλαβερό και για την προσωπικότητα και για την αξιοπρέπεια και για τη δημοκρατία. Άρα, κοινωνική ευθύνη, αν θέλετε, κοινωνική ενημέρωση, εγρήγορση. Εγώ πάντα πιστεύω στο συλλογικό. Δεν πιστεύω δηλαδή μόνο στην οικογένεια μου, μόνο για τα παιδάκια μου. Δεν γίνεται έτσι. Ζούμε στην ίδια βάρκα. Δεν σας πείθει το αφήγημα Gates, εγώ στα παιδιά μου απαγόρευσα το κινητό. Εντάξει, αυτό κάνω. Δεν σας λέει τίποτα όμως από μένα. Στο Silicon Valley, αυτά τα Golden Boys κλπ. Μένουν σε διαμερίσματα χωρίς τεχνολογικές εφαρμογές. Τα παιδιά τους δηλαδή εκπαιδεύονται να είναι ανεξάρτητα από τις εφαρμογές. Ξέρουν. Και αν να πούμε και στους τηλεθεατές ότι υπάρχει ένα θαυμάσιο ντοκιμαντέρ, που δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί έχει μια διάρκεια, το κοινωνικό δίλημα, The Social Dilemma. Το κοινωνικό δίλημα που από μέσα άνθρωποι που δουλεύανε για αυτές τις εταιρείες, την Google, το Facebook κλπ, μιλάνε για την βιομηχανία εθισμού. Όπως η καπνοβιομηχανία είχε πολιτικές, πολύ έξυπνες αν θέλετε, ψυχολογικές και άλλες, που έπιθε και έβαζε ηθοποιούς να μεταδίδουν το κάπνισμα, το οποίο ήταν εθιστικό και καρκινογόνο, δεν μπορούσαν τότε να το δούνε, το ξέραν ότι είναι, αλλά ήταν πολύ κερδοφόρο. Τώρα θα πρέπει πραγματικά να μπούμε σε αυτή την ψηφιακή αγωγή, στην εγρήγορση και στην ενημέρωση, ώστε να σταδιακά η γενιά αυτή να πάρει το ψηφιακό μέλλον στα χέρια της. Εμείς που έχουμε ζήσει στο χωροφύλακα, στο χαφιέ, στην δικτατορία, γνωρίζουμε, αν και δεν είμαστε πολύ καλοί να χρησιμοποιούμε αυτά τα μηχανήματα, έτσι είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε πια στο λογιστή, στον ειδικό. Όμως τα παιδιά αυτά, τα οποία ξέρουν πολύ καλύτερα, έχουν μεγάλο πρόβλημα εάν δεν συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους. Διότι θα έχουν μεγάλους αποκλεισμούς. Διότι εν δυνάμει, και το ξέρουμε, ότι δεν υπάρχει delete, δεν υπάρχει σβήσιμο, το δικαίωμα στη λύθη, δηλαδή να σβηστούν κάποιες, έστω και συκοφαντικές, μπορεί να βγει η απόφαση δικαστική να σβηστούν από κάποιες ιστοσελίδες κάποια κακόβουλες πληροφορίες. Δεν θα σβηστούν από όλο τον κυβερνοχώρο. Όχι, βέβαια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Έχετε, το δικαίωμα στη λύθη, όπως είπατε. Θέλω να μείνουμε, μιας και το δείξατε λιγάκι σε μερικά, θα δούμε και μερικά βίντεο στη συνέχεια, αλλά στη χώρα μας από τον Αύγουστο και μετά στην ατζέντα έχει μπει με πολιτική διάσταση η υπόθεση των πάλε ποτέ κοριών, των καφάο, που έχουν γίνει τώρα ψηφιακές παρακολουθήσεις. Άλλο δίκτυο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τον εσωτερικό εχθρό, άλλα τα κακόβουλα λογισμικά, την ξέρετε. Η ΣΥΚ έκφραση είναι επισυνδέσεις. Ο κόσμος βέβαια λέει ότι είναι παρακολουθήσεις υποκλοπές. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή κάποιοι είπαν ότι έσπασε η κανονικότητα, διάβασα ένα άρθρο σας στη Νέα Κρήτη, που το περί κανονικότητας καταρχάς το κάνατε ένα ερώτημα. Τι είναι κανονικότητα, είπατε σήμερα, διότι εμφανίζονται κάποιοι να λένε ότι επισυνδέσεις, νόμιμες, παράνομες, τα μάθαμε όλα, είναι η μη κανονικότητα. Είναι η μη κανονικότητα, είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι η επικαιρότητα αυτών των επισυνδέσεων και των υποκλοπών, επειδή συνδέεται με τα κόμματα εξουσίας, ο διάλογος, δυστυχώς στη χώρα μας, είναι με βάση τον κομματικό ανταγωνισμό. Και επειδή ακριβώς αφορά ποιος λέει ή ποιος δεν λέει την αλήθεια, πώς θα ο ένας θα υπονομεύσει τον άλλο με βάση αυτό που συμβαίνει, δεν έχει μπει σε μια βάση
ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των παρακολουθήσεων. Όταν κρατικές υπηρεσίες με συνεργασία ιδιωτικές υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες, μπορούν να παρακολουθήσουν τον οποιοδήποτε, ακόμα και φύλλα προσκύμενο, ακόμα και συνεργάτη πολιτικών αρχηγών, και εν δυνάμει να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα του, εν δυνάμει να τον έχουν όμοιρο κλπ. Αυτές είναι δυνατότητες της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες πρέπει να προβληματίσουν και τον καθημερινό πολίτη. Αυτό που λέμε ο κοινός πολίτης. Που λέει, μα εγώ δεν είμαι πολιτικός αρχηγός, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Κάτσε. Πώς δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Τι ωραία έκφραση. Μισό λεπτό. Θέλω να κάνουμε διακοπή. Γιατί εδώ πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Ωραία, ευχαριστώ. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Σαματά, το έκοψα σε ένα καθοριστικό σημείο και με προλάβατε σχεδόν. Λέει αρκετός κόσμος που δεν αντιλαμβάνεται και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι καταγραφόταν αυτό και με τρεις κοινή γνώμη. Ότι ναι, είναι ένα θέμα. Αν παρακολουθεί το X πολιτικός, ο X συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο αρχηγός των ενόπλων, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να μου πεις πώς θα τη βγάλω εγώ σήμερα με τον Επίουσιο. Λένε μάλιστα οι περισσότεροι. Και τι με νοιάζει, στην τελική έχω εγώ να κρύψω κάτι, κύριε Σαματά. Ας τα ακούνε όλα. Είναι έτσι. Καθόλου. Και βέβαια έχει κάτι να κρύψεις. Γι' αυτό και στο προσωπικό σου διαμέρισμα, στο σπίτι που μένεις, έχεις πόρτες. Έχεις ιδιωτικούς χώρους. Έτσι δεν είναι. Δεν είσαι διαφανής, δεν είσαι, δηλαδή, δεν είναι όλα στην απόλυτη ορατότητα, γιατί η ορατότητα είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιος βλέπει, τι βλέπει και ποιος δεν βλέπει. Και πώς το ερμηνεύει κιόλας. Ποιος μπορεί να απαγορεύει ή να επιτρέπει επιλεγμένη ορατότητα. Το θέμα, δηλαδή, της ορατότητας είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα στο ψηφιακό, αν θέλετε, καπιταλισμό. Και πολύ περισσότερο η ιδιωτικότητά μου πώς προστατεύω. Ακριβώς. Εγώ μπορεί να θέλω εκείνη τη στιγμή στο κρεβάτι μου να είμαι σκυφτός, ο άλλος να είναι όρθιος. Βεβαίως. Αυτό είναι σε κοινή θεά. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το παράδοξο της ιδιωτικότητας. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι όλοι μας, άμα σου πούνε, κοίταξε, μπορεί ενδεχομένως η κάμερα του κινητού να σε παρακολουθεί. Α, ξέρω εγώ. Μπορείς να πάρεις κάποιο μέτρο ή ξέρω εγώ να το κλείσεις κλπ. Όλοι ανησυχούμε καταρχήν, αν ρωτήσουμε στις δημοσκοπήσεις, σας ανησυχεί το θέμα των ότι μπορεί να σας παρακολουθούν. Ποιος θα πει, εντάξει, με ανησυχεί, αλλά δεν φοβάμαι, διότι δεν έχω να κρύψω, δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Όμως, και έχεις να κρύψεις και έχεις να φοβηθείς. Βέβαια, δεν στοχοποιείσαι, όπως θα στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αντιπαλότητα, σε σύγκρουση συμφερόντων, στη δίνη κομματικού επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Σαν καθημερινός πολίτης όμως, έχεις τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις την προσωπική σου ζωή, για την οποία ενώ λες ότι ανησυχείς, δεν παίρνεις μέτρα να την περιφρουρήσεις. Αυτό είναι το παράδοξο. Ενώ ανησυχούμε, λέμε, μπορεί να μας παρακολουθούν, δεν παίρνουμε μέτρα αποφασιστικής περιφρούρησης του ιδιωτικού μας κόσμου. Μάλιστα. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εφιζόμαστε να τα βγάλουμε έξω. Α, έχετε δίκιο. Το outing. Δηλαδή, και πού είμαι και με ποιους είμαι και κοίταξε τι φοράω και κοίταξε τι αγοράζω κλπ. Αυτό είναι το βασικό που είναι εμπορεύσιμο. Αυτό είναι που ενέχει και κινδύνους. Δεν λέω ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο κλείσε το Facebook, αλλά το Facebook διαθέτει ένα από τους πιο αποτελεσματικούς αλγορίθμους που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία το 2015 τα πούλησε αφαίρετα σε εταιρείες οι οποίες έκαναν χειραγώγηση και επηρέασαν ψηφοφόρους στο Brexit στην Βρετανία και ψηφοφόρους του Τραμπ στην Αμερική. Μισό λεπτό. Δηλαδή, επειδή πάμε 21 Μαΐου, ποια είναι γνωστό. Ωραία. Πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Μπορεί να διαμορφώσει, αυτό θέλω να το πείτε, μπορεί να διαμορφώσει κλίμα, μπορεί να χειραγωγήσει, διότι τα Cambridge Analytica αυτό δείξαν. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό και πώς, ναι, θα σας πει κάποιος. Κοιτάξτε, καταρχήν η στρατηγική δεν είναι να μου στείλει εμένα ένα μήνυμα ή μια διαφήμιση για να μου αλλάξει. Το πιστεύω. Το πιστεύω ή να, ξέρω εγώ, θα μου στείλει μηνύματα διαφημιστικά και άλλα πολιτικού ή μη περιεχομένου, τα οποία θα ενδυναμώνουν τις πεποιθήσεις μου. Γνωρίζει ότι είμαι φυτοφάγος, γνωρίζει ότι μου αρέσουν τα σκυλιά ή τα γατιά, γνωρίζει ότι μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Αντίστοιχα, θα μου στείλει μηνύματα με celebrities οι οποίοι
αγαπούν αυτά τα, έχουν αυτά τα χόμπι, έχουν αυτές τις προτιμήσεις και έντεχνα θα με παρακινήσει να υποστηρίξω υποψηφίους που έχουν παρόμοιες επιλογές με μένα. Και θα μου πει αντίστοιχα ότι κοίταξε, για παράδειγμα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολιτικοί έχουν αντίθετες. Είναι, ξέρω εγώ, κρεοφάγοι, είναι ναι, άνθρωποι που υποστηρίζουν πράγματα τα οποία εσύ αντιτίθεσαι. Είναι μια πολύ επιστημονικά ψυχολογική χειραγώγηση, η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από το 2015. Δηλαδή το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, η οποία έστειλε, ξέρω εγώ, σε 150.000 δοκιμαστικά ψηφοφόρους μηνύματα υπέρ του Brexit, υπέρ του Τραμπ κλπ. Το δίκτυο αυτών των 150.000 ήταν 15 εκατομμύρια. Γιατί μιλάμε για το δίκτυο του καθενός μας. Γιατί ο καθένας μας από εμάς είναι influencer για τους κολλητούς του, να το πούμε έτσι. Οπότε είναι μια οργανωμένη χειραγώγηση, η οποία δεν αποκλείεται να γίνει και στην Ελλάδα. Και αυτό πουλάνε οι εταιρείες. Αυτό εκλογές. Πουλάνε οι εταιρείες. Βεβαίως. Αυτό είναι εμπορικό προϊόν. Και εδώ είναι το θέμα της δημοκρατίας. Θα μπουν περιορισμοί. Ή, ας πούμε, παραμονές των εκλογών. Ναι. Θα βγει ένα deep fake. Σαν και αυτό που είπατε για τα που θα δολοφονεί ένα πολιτικό, ένα πολιτικό υποψήφιο. Ένα υποψήφιο. Και πώς τον δολοφονεί, βάζοντάς τον να λέει κάτι που δεν θα έχει πει. Ή μια πληροφορία η οποία δεν μπορεί να διασταυρωθεί. Υπάρχει χρόνος. Είναι ταχύτατα αυτά. Και διασπείρονται κλπ. Δεν μπορεί, υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Θα κάνεις μήνυση μετά. Και αν βρεις το δίκιο σου. Οπότε μπαίνουμε σε μια εποχή που πρέπει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ο υπεύθυνος πολίτης να είναι καχύποπτος για τα μηνύματα που λαμβάνει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καχύποπτος. Δεν λέω ότι, παράδειγμα, σε ένα ψηφιακό οργανωμένο διάλογο, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το απορρίψουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε πια υποψιασμένοι. Ότι υπάρχουν, όλα παίζουν. Όχι όλα, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να υπάρχουν ψέματα, να υπάρχει προπαγάνδα, να υπάρχει η διαστροφή και η χειραγώγηση. Να γυρίσω λίγο ακόμη στις παρακολουθήσεις και να σας ρωτήσω, προσεγγίζοντας το και προφανώς δεν πέσατε από τα σύννεφα, ακούγοντας για τα παράνομα αυτά λογισμικά. Ωστόσο, εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα, κατά τη γνώμη μου. Και θα σας πω ποιο. Αν ο κάτοχος αυτών των δεδομένων της παρακολούθησης μπορεί να ελέγξει σε μία δημοκρατία αυτούς που καλεί να στηρίξουν ή να μην υποστηρίξουν την απόφαση του ενός και του άλλου, γιατί μπορεί να συμβαίνει με κάποιον που χειρίζεται εκτελεστική εξουσία, μπορεί να συμβαίνει με κάποιον που χειρίζεται αντιπολίτευση. Όλα είναι πιθανά. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν επηρεάζει τελικά και τη ζωή μιας κοινωνίας? Πώς? Ελέγχοντας βουλευτές, δεν τους καθοδηγεί τελικά να πάρουν αποφάσεις που θέλει αυτός? Εκβιάζοντάς τους. Αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν την καθημερινότητά μας. Άρα δεν συνδέονται με έναν τρόπο. Οπωσδήποτε συνδέονται. Αλλά πάλι θα μου επιτρέψετε να μην υιοθετήσω καμία θεωρία συνωμοσίας. Γιατί είναι εύκολο να μπούμε σε αυτή τη συνωμοσιολογική λογική και να πούμε, ξέρω εγώ, ναι, υπάρχει, ξέρω εγώ, υπηρεσία πληροφοριών, αλλά υπάρχει και μια παρά και το παρακράτος και πράγματα, ξέρω εγώ, τα οποία μας οδηγούν ότι στο τέλος θα φταίνε πάλι οι Εβραίοι ή θα φταίνε, ξέρω εγώ, ο Bill Gates κλπ. Όχι, δεν χρειάζεται να πάτε εκεί. Ναι. Εδώ σας το είπα εισαγωγικά. Έχεις μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών που τελικά στράφηκε στο εσωτερικό της να παρακολουθεί πολίτες και πολιτικούς. Δεν είναι μόνο πολιτικοί, είναι και δημοσιογράφοι. Ναι. Είναι και απλοί πολίτες. Εδώ βρέθηκε υπό παρακολούθηση. Η υπεύθυνη ασφαλείας του Meta, του Facebook, στην Ελλάδα, Αμερικάνα πολίτης και μάλιστα πρόσφατα έμαθα ότι είναι και κόρη συναδέλφου σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βρέθηκε παρακολουθούμενη δηλαδή μία υπεύθυνη ενός συστήματος ασφαλείας του Facebook για το οποίο συζητάγαμε. Εδώ παρακολουθεί το αν αληθεύει, γιατί εγώ πάντα είμαι προσεκτικός. Δηλαδή δεν τα αγοράζω, δεν τα εισπράττω. Δεν πείθομαι αμέσως για όλα αυτά. Γιατί είπαμε, είμαστε σε ένα πόλεμο. Είμαστε σε ένα κομματικό ανταγωνισμό που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα κλπ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πράγματι υπήρξε θύμα παρακολουθήσεων η εν λόγω κυρία και η οποία έχει κάνει μήνυση και απαιτεί ας πούμε διόρθωση κλπ. Για να μην ξαναγίνει. Αλλά εδώ παρακολουθεί το, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ο οποίος δεν μπορεί να καταγορηθεί για κατασκοπία. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Δηλαδή, εδώ πάμε πια σε χώρους παραλόγου, αλλά είναι αυτό που λέγαμε από τις αποκαλύψεις του Σνόντεν.
υπάρχουν τα κατασκοπευτικά λογισμικά, τα οποία μπορούν να στοχοποιήσουν τους πάντες. Μπορούν να μαζέψουν πληροφορίες για όλους. Αφού έχουμε λοιπόν το σφυρί, όλα τα καρφιά μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Μπορούμε δηλαδή να συλλέξουμε πληροφορίες για όλους. Και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ή να το βάλουμε στο ψυγείο για αργότερα κλπ. Δηλαδή είναι μια πολιτική, αντιδημοκρατική, η οποία βέβαια έρχεται μπούμεραν και για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως τη χρησιμοποιούν. Γιατί αργά ή γρήγορα και οι ίδιοι θα είναι θύματα. Αυτό δεν γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Ότι οι ίδιοι θα είναι, σκάβουν το λάκκο τους. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εταιρείες, προγράμματα τέτοια να αφήνουν έξω τον παραγγελιοδόχο. Είναι όπως αυτοί που στην κατοχή οι κουκουλοφόροι, οι οποίοι ήταν τα πρώτα θύματα, οι πρώτοι που τιμωρούνταν ήταν αυτοί. Οπότε θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι πολίτες να λένε αυτά δεν μας αφορούν και εν πάση περιπτώσει οι καλοπροαίρετοι πολίτες να λένε εντάξει τα έκανε κάποιο παρακράτος, αλλά αυτό που γίνεται σε μια κανονικότητα είναι αυτή η ψηφιακή παρακολούθηση και η κατασκευή του προφίλ όλων μας, το οποίο υπερισχύει σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής μας από και είναι, όπως είπαμε, είναι ανακριβές, ή πολλές φορές είναι άδικο, είναι αδιαφανές. Δεν ξέρουμε ποιος διαχειρίζεται τα προσωπικά μας δεδομένα. Αν τα πουλεί, σε ποιους τα πουλεί. Θα μάθουμε αν έχουμε συνέπειες. Τότε θα είναι αργά. Τώρα, για τις εκλογές, δεν θέλω να το αποφύγω το. Γιατί υπηρετώ την πολιτική κοινωνιολογία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους κινδύνους. Και πράγματι, οι αρχές, οι οποίες έχουν απαξιωθεί δυστυχώς, οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, του απορρίτου, των επικοινωνιών, αν θέλετε, η Βουλή, πρέπει να περιφρουρηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Πρέπει να μπουν αντίβαρα, πρέπει να μπουν θεσμικά αντίβαρα. Μα πώς, όταν η ίδια η εξουσία στην ουσία οδηγεί στη φθορά, ναι, και το μαρασμό αυτών των αρχών. Δεν τις δέχεται. Ναι. Πώς τότε, εκεί απάνω τώρα οι δημοκρατικοί πολίτες μέσα από τους θεσμούς, γιατί θέλω να πιστεύω, γιατί αν πάμε και πούμε δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα, τότε αυτό θα μας οδηγήσει σε επιλογές πολύ περιθωριακές. Έτσι. Στη δημοκρατία πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο εμπιστοσύνη γνωρίζοντας τους κινδύνους και να πάρουμε μέτρα. Να πάρουμε μέτρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο των ψευδών ειδήσεων. Δημοσιογράφοι, νομικοί, κοινωνικοί επιστήμονες, γιατροί, στο μετερίζει τους να είναι σε εγρήγορση ώστε να πληροφορηθεί σωστά ο πολίτης. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα, ναι, να ακυρώνεται αυτή η καμπάνια χειραγώγησης. Γιατί στα πλαίσια, αν θέλετε, αυτής της εκστρατείας, μιλάμε και για βιοπολιτική. Δηλαδή μιλάμε για στον ψηφιακό καπιταλισμό, ο οποίος είναι καπιταλισμός της παρακολούθησης, είναι καπιταλισμός της πλατφόρμας κλπ. Mm-hmm. Είναι και βιοπολιτικός καπιταλισμός. Δηλαδή δεν παράγει μόνο προϊόντα, αλλά παράγει και πειθαρχημένους και αν θέλετε παθητικούς πολίτες, ελέγχοντας τα θέματα της υγείας, ελέγχοντας τα θέματα της... Να ρωτήσω κάτι πρακτικό και να φύγουμε από παρακαλώ, αυτό το κεφάλαιο. Παρακαλώ. Υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσεις ακόμη και στο πεδίο αλλίωσης της βούλησης ενός αποτελέσματος μέσα από αυτές τις πλατφόρμες? Θα μου πείτε εδώ εσείς, γιατί το ακούω και μετά τις υποκλοπές αναπτύχθηκε η άποψη ότι οι πλατφόρμες είναι, μπορεί να παρέμβουν στα 20.000 τάμπλετ, ναι, που θα μοιραστούν, γιατί φέτος θα έχουμε και γρήγορα τα αποτελέσματα, και να αλλάξει. Λέω εγώ ότι εδώ η ασφαλιστική δικλίδα είναι ότι το επίσημο αποτέλεσμα είναι τελικά ακόμη και τώρα ο παραδοσιακός τρόπος, ο σάκος στο εκλογοδικείο. Δεν έχουμε εκλογοδικείο, ναι, ακριβώς, αυτά που μετατρέπονται. Οπότε εκεί θα πιστοποιηθεί. Ωστόσο, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει. Γιατί από τη στιγμή που η διαδικασία θα είναι διαμεσολαβούμενη με τεχνολογικά μέσα, σίγουρα θα μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, ένα λογισμικό περίεργο. Ναι, σίγουρα. Αλλά εκεί απάνω τώρα, μια δημοκρατική κοινωνία με υπεύθυνους και πληροφορημένους πολίτες και θεσμούς, οι οποίοι πρέπει να τιμήσουν το έργο τους και το ρόλο τους για μια συνταγματική δημοκρατία που έχουμε ακόμα και με πολύ κόπο την έχουμε αποκτήσει μετά τη δικτατορία, πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθούν όλες αυτές οι ενδεχόμενες παρεμβολές και διαστροφή,
αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει όλοι ως υπεύθυνοι να πάρουν τα μέτρα τους, να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Και οι πολίτες και τα κόμματα και οι εθελοντικές οργανώσεις και οι κοινότητες. Δηλαδή, ευρύτερα πρέπει να υπάρχει ένας συναγερμός ώστε να περιφρουρηθεί αυτό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, να το πούμε και αυτό. Πάμε σε μία προοπτική ψηφιακής δημοκρατίας. Εάν βάλουμε τις διαδικασίες, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε διαβούλευση, θα πρέπει να έχουμε ψηφοφορία, θα πρέπει να έχουμε, όπως είπαμε, διαφάνεια, λογοδοσία, ανακλητότητα, όλα αυτά τα στάδια μπορούν να κυβερνοποιηθούν, μπορούν να ψηφοποιηθούν. Μπορούν να, το θέμα είναι, και το λέμε, ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν μηχανισμοί, κάποιοι μας λένε με νέους αλγορίθμους. Θα κάνουμε αλγορίθμους δημοκρατικούς. Θα κάνουμε αλγορίθμους που θα. Πάλι όμως λέτε, θα προεκτείνεις την όποια υποκειμενικότητα. Ακριβώς, και επειδή ακριβώς γίνεται στο πλαίσιο, όπως είπαμε, του ψηφιακού καπιταλισμού, ενός συστήματος το οποίο μπορεί να χειραγωγήσει, θα πρέπει οι ενεργοί πολίτες με τις οργανώσεις τους μέσα από την κοινωνία των πολιτών να μπουν θεσμικά αντίβαρα, να μπουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Έχοντας υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρξει αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος, και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Γιατί, όπως παράδειγμα, οι εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο δεν έχουν αμφισβητηθεί, έχουν υπάρξει κάποια παρατράγουδα. Δεν έχουν αμφισβητηθεί όμως. Πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη αφθαλμού την εκλογική διαδικασία. Και το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Πείτε μου κάτι, η εμπειρία της πανδημίας και του εγκλεισμού και η τηλεργασία από τη μια, η κανονικοποίηση, ναι, με πολλά εισαγωγικά, των μηνυμάτων κτλ. Για πολλούς ήταν και ένα crash test, ιδίως για τα συστήματα εξουσίας, να δουν αν μπορούν να ελέγξουν και σε ποιο βαθμό και να χειραγωγήσουν κοινωνίες. Το πιστεύετε? Σε έναν βαθμό η πανδημία ήταν ένα μεγάλο τεστ, μια νέα κατάσταση, στην οποία, όπως σας είπα, γιγαντώθηκαν οι ψηφιακές εταιρείες, έπαθαν μεγάλη ζημιά οι εταιρείες τουρισμού, οι μεταφορικές εταιρείες, οι αεροπορικές, του πολιτισμού. Αλλά αυτές οι ψηφιακές εταιρείες, και μάλιστα παράδειγμα η Zoom, γιγαντώθηκε υπερβολικά, τεράστια κέρδη, έτσι. Όλες οι υπηρεσίες ήταν με αμοιβή. Είτε σωστά, ήταν συνεργαζόμενοι με το κράτος, είτε χωρίς. Λοιπόν, ο κορονοκαπιταλισμός, να το πούμε έτσι, είχε αυτή την αντίφαση. Προκάλεσε μεγάλα προβλήματα και πτωχεύσανε πολλές μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις, αλλά γιγάντωσε αυτές τις εταιρείες, τις ψηφιακές της πλατφόρμας. Έβαλε νέα δεδομένα, αλλά ήταν ένας καταλύτης για μεγάλη επιτάχυνση σε αυτές τις εξελίξεις. Τα μαθήματα που παίρνουμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ασίδωτη, ανεξέλεγκτη διόγκωση αυτών των ψηφιακών γιγάντων, αλλά πρέπει να μπουν κάποια όρια. Πρέπει να μπουν, αν θέλετε, κάποιοι περιορισμοί. Πρέπει οι ίδιοι, αν δεν αυτορυθμιστούν, να μπουν σε μια διαδικασία όπου θα αναγνωρίζουν ότι έχουν και βλαβερές συνέπειες. Διότι, όπως είπαμε, μιλάμε για ψηφιακά εμπορεύματα και όχι για ψηφιακά αγαθά. Ξέρετε, το πλεονέκτημα της τηλεκπαίδευσης από τη μια είναι το μειονέκτημα της κοινωνικοποίησης μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. Και γίνεται πια μια στήρα μοντελοποίηση, θα έλεγα μιμετισμού ως παπαγαλίας εκπαιδευτικών εφοδίων. Η διαδραστικότητα όμως αυτού που διδάσκει με αυτούς που διδάσκονται, η αντίδραση χάνεται. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται συμπληρωματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας. Το ίδιο ισχύει για την τηλεργασία, μπορώ να σας πω. Η τηλεργασία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γι' αυτό στη Σκανδιναβία δεν γίνεται η τηλεργασία στο σπίτι, αλλά γίνεται σε κόμβους. Δηλαδή η γυναίκα που είναι μητέρα με ένα παιδάκι θα πάει στον κόμβο, σε παρακείμενο ΚΕΠ θα λέγαμε, ή ένα χώρο εργασίας δημόσιο, όπου κάτω είναι το κομμωτήριο, δίπλα είναι η παιδική χαρά, υπάρχουν εθελοντές, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν συμβολιογράφοι, πάντες. Θα κάνει τη δουλειά της, ξέροντας, αφήνοντας το παιδί στον παιδικό της σταθμό. Είναι δηλαδή ένας σταθμός όπου εκεί θα δουλεύει. Μετά θα πάρει το παιδί, θα πάει στο σπίτι της, όπου το σπίτι δεν θα έχει μετατραπεί
σε γραφείο. Η κρεβατοκάμερα δεν θα είναι, ξέρω εγώ, χώρος πληκτρολόγησης. Η κουζίνα θα είναι χώρος φαγητού κλπ. Δηλαδή, η τηλεργασία δεν πρέπει να αλλοιώσει την κοινωνική, συλλογική και οικογενειακή ζωή. Γιατί έχουμε διαστροφή της οικογενειακής ζωής. Αυτό ισχύει και για τους νομάδες. Έχετε δίκιο. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο και έτσι να πάμε σε διακοπή. Που είναι στην ουσία τα καταστήματα της Amazon χωρίς ταμεία. Μάλιστα. Και θέλω έτσι λιγάκι να μας σχολιάσετε μερικές διαπιστώσεις. Έχω μετά να σας ρωτήσω κάτι επ' αυτού. Μάλιστα. Αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε το σχετικό βίντεο. Λοιπόν. Να το σχολιάζω. Βεβαίως. Βλέπουμε ένα πελάτη ενός, ας πούμε, ενός σούπερ μάρκετ, ο οποίος μπαίνει μέσα στο κατάστημα αυτό της Amazon, το οποίο μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι μπακάλικο, μπορεί να είναι σούπερ μάρκετ τροφίμων, μπορεί να είναι βιβλιοπωλείο, διάφορο. Και με αυτός ο άνθρωπος με το καλάθι του, το οποίο είναι ψηφιακό, παρακολουθείται από κάμερες και αισθητήρες που είναι σχετικά αόρατες και αυτός επιλέγει τα προϊόντα τα οποία αμέσως σκανάρονται, κοστολογούνται και μπαίνουν στο λογαριασμό της κάρτας του. Μπαίνει, βγαίνει χωρίς καμία παρενόχληση από κανένα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ελεύθερος να επιλέξει. Το free to choose ήταν το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, έτσι. Μπαίνει μέσα, καταναλώνει, επιλέγει, ευχαριστημένος που δεν χάνει χρόνο και παίρνει τα προϊόντα του και πηγαίνει πίσω στο αυτοκίνητό του για να φύγει. Αυτό, δηλαδή, τα ψώνια χωρίς παρέμβαση, χωρίς παρέμβαση ταμείου κλπ. Ήδη, αν θέλετε, προγραμματίζεται να γίνει από το λεγόμενο διαδίκτυο των πραγμάτων, όπου το ψυγείο μας, όπου Το έξυπνο ψυγείο θα αμέσως θα είναι διασυνδεδεμένο με το σούπερ μάρκετ ότι τελείωσε το γάλα, ότι τελείωσε το τυρί και θα μας το φέρει αυτόματα και θα μας το αναπληρώνει. Το ίδιο με το αυτοκίνητο, ότι θέλει σέρβις και θα μας το κάνει και θα μας χρεώνει κλπ. Όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Την ευκολία και την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, η ευκολία είναι συζητήσιμη, γιατί δεν είναι ευκολία για όλους. Αυτός ο καταναλωτής δεν είναι αντιπροσωπευτικός για όλους μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάει, να μπει μέσα, να επιλέξει κλπ, να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό καλάθι. Έτσι. Υπάρχουν κατηγορίες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Πρώτον. Το δεύτερο είναι η αδιαφάνεια. Πλήρη αδιαφάνεια. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, καταρχήν υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα παρέμβει. Ναι. Στην πανδημία, όπως ξέρουμε, επισκεπτόντανε άνθρωποι τα σούπερ μάρκετ 2 και 3 φορές τη μέρα. Αυτό το ξέρουμε γιατί είχαν ανάγκη από μια κοινωνικότητα. Να μιλήσουν στην ταμεία, να μιλήσουν στον υπάλληλο, δηλαδή ήταν πρόφαση να ψωνίσουν προϊόντα. Ο στόχος ήταν η κοινωνικότητα και το σπάσιμο της απομόνωσης. Γι' αυτό πηγαίνανε και 2 και 3 φορές ή στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ για ασήμαντη αφορμή, αν θέλετε, όχι ακριβώς για να αγοράσουν. Το άλλο είναι το απόρριτο, δηλαδή το θέμα της ελευθερίας. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία, διότι το ό,τι αγοράζω μπαίνει, όπως είπαμε, στο προφίλ. Στη βάση δεδομένων. Μάλιστα. Και έχει συμβεί και στην Ελλάδα, όπου κάποιος καταναλωτής βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ γλίστρησε στο χιόνι, στο πεζοδρόμιο και έσπασε το πόδι του, αλλά η εταιρεία είπε: ένα λεπτό, εμείς βλέπουμε από την κάρτα πιστού πελάτη μας ότι εσύ αγοράζεις αλκοόλ. Οπότε τη συγκεκριμένη μέρα και προηγούμενες μέρες είχες αγοράσει αλκοόλ, οπότε μάλλον το αλκοόλ φταίει που γλίστρησες και όχι το χιόνι που δεν είχαμε ξεχιονίσει. Δεν υπάρχει ελευθερία και να πούμε και το άλλο. Σίγουρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι, το έχω ζήσει κι εγώ στις ΗΠΑ που πέφτει πολύ χιόνι και μπορεί να βγεις έξω, σίγουρα τέτοιες υπηρεσίες, τηλεshopping κλπ, είναι βοηθητικές, δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Σε κοινωνίες όμως όπου ελαχιστοποιείς πια τον οπό, γιατί θες ελέγξιμη την τροφή, αφού μπαίνω εγώ μέσα σε αυτό το κατάστημα της Amazon, που είναι αισθητήρες αόρατοι και κάμερες, δεν μπορούν να χτυπήσουν, προφανώς μπορούν να χτυπήσουν. Τι ποσότητες παίρνω? Όλα τα πάντα. Αν υπάρχει λοιπόν ένα όριο που θα έχει θέσει το σύστημα, θα μου κλειδώνουν το ψυγείο. Παραπάνω δεν έχει. Δεν με ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Ύστερα τα προϊόντα που υπάρχουν εκεί είναι επιλεγμένα.
Σωστό και αυτό που λέτε. Είναι πολύ επιλεγμένα, πάρα πολύ επιλεγμένα και από αυτή την επιλογή βγάζει κέρδος η Amazon που έχει το συγκεκριμένο κατάστημα. Έτσι. Δεν θα έχει δηλαδή προϊόντα σόν και καλά υγιεινή διατροφής. Θα έχει ορισμένα οπωσδήποτε για bacon, έτσι. Αυτό να είμαστε σίγουροι. Αλλά η επιλογή τελικά δεν είναι δική μας, η ελευθερία δεν υπάρχει και υπάρχει ο κίνδυνος να είμαστε διαφανείς καταναλωτές, διαφανέστατοι καταναλωτές σε βάρος της προσωπικής μας, αν θέλετε, προσωπική μας ελευθερίας και αυτό θα μας κοστίσει αργότερα, διότι το να ξέρουν εταιρείες, υπηρεσίες, τι καταναλώνουμε και με ποια συχνότητα ή αν θέλετε αν καταναλώνουμε ακριβά προϊόντα ή ανθυγιεινά προϊόντα, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα που επηρεάζει, αν θέλετε, μελλοντικό εργοδότη στην Ιαπωνία, πριν το ίντερνετ, οι εργαζόμενοι σε εταιρείες Sony και λοιπά, ήταν υποχρεωμένοι να περνούν από και στην τουαλέτα και στην κουζίνα και αυτό, περνούσαν από εξετάσεις. Και η εταιρεία ήξερε αν ήταν έγκυος, αν είχε πρόβλημα διαβήτη, όλα αυτά. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Θέλω να πάμε σε τελευταία διακοπή ως εξής. Ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός και μάλιστα, ξέρετε και τις θεωρίες συνωμοσίας, ναι, αλλά και την πραγματικότητα, ναι, ο πολύς κύριος Κλάους Σβάμπ, που για πολλούς είναι και γκουρού πάνω από κυβερνήτες, είχε ισχυριστεί και μάλιστα με ύφος χιλίων καρδιναλίων ότι σε 10 χρόνια οι ζωές μας θα είναι εντελώς διαφορετικές, λέγοντας ότι όποιος ελέγχει τις τεχνολογίες τελικά θα είναι αυτός που θα ελέγξει όλο τον κόσμο. Πώς τα ακούτε αυτό? Κοιτάξτε, είναι πάλι αυτή η τεχνοκεντρική αντίληψη ότι καταρχήν η τεχνολογία είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη και τελεολογική. Μας οδηγεί ως αυτόματος πιλότος. Λεωφόρος της αρμονίας. Ναι, η αυτοματοποίηση. Έτσι, την οποία δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, διότι το αεροπλάνο σε μεγάλο χρονικό διάστημα είναι στον αυτόματο πιλότο, έτσι δεν είναι? Κανονικά και τα τρένα και δεν θα σκοτωνόντουσαν παιδιά, θα είχαν συστήματα. Σίγουρα. Αλλά η λεγόμενη υπεροποίηση, έτσι, η οποία καταργεί θέσεις εργασίας, γιατί ένα θέμα που μου διέφυγε στο προηγούμενο βίντεο για ψώνια χωρίς ταμείο είναι ακριβώς η κατάργηση θέσεων εργασίας, που είναι πολύ βασικό, και το θέμα της κοινωνικότητας που το τόνισα. Ο αυτοματισμός, έτσι, μέχρι ποιο όριο θα είναι αυτοματισμός? Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε αυτοματισμούς στα πυρηνικά όπλα? Μπορούμε να βάλουμε αυτοματισμούς σε θέματα υγείας, δηλαδή θα έχουμε ρομποτικούς χειρούργους, έχουμε ρομποτικές εφαρμογές, αλλά όλες αυτές πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη. Και αν ο αλγόριθμος κάνει λάθος, θα φτιάξουμε άλλο αλγόριθμο. Ναι, σωστό. Ναι. Άρα στα πυρηνικά όμως δεν έχει γυρισμό μετά. Είναι ο τεχνοκεντρισμός, ότι εμπιστοσύνη στα αυτόματα μηχανήματα και ο τεχνοουτοπισμός, ότι όλα θα μας τα λύσουν οι μηχανές, να τα εμπιστευτούμε. Είπαμε ότι πίσω από αυτά τα μηχανήματα είναι συμφέροντα, είναι εταιρείες, είναι υπηρεσίες. Ζούμε σε μια εποχή που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία όχι προς όφελος της κοινότητας, όχι προς όφελος όλων των πολιτών. Οπότε πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και σε βάρος της προσωπικής μας ιδιωτικής ζωής. Τώρα, η ερώτησή σας ήταν αν. Αυτό που λέει ο Σβάμπ, ναι, ότι όποιος κατέχει την τεχνολογία, ναι, κατέχει και τον κόσμο. Ναι. Τον ελέγχει. Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, αυτό που του διαφεύγει όμως είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ρομπότ. Οι άνθρωποι με ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι ακόμα cyborgs. Δεν είναι δηλαδή χειραγωγήσιμα ανθρωποειδή. Δεν είμαστε. Γι' αυτό και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην εποχή του Huxley που είμαστε, ας πούμε, και τεχνολογικά και με φάρμακα εντελώς χειραγωγήσιμοι. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε στη συλλογική δράση, στη συλλογική αντίδραση. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμος διαδηλώνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, απεργίες, πράγματα τα οποία μας κάνουν να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι, ναι, σηκώνονται από τον καναπέ, κλείνουν τα κινητά, βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικούν και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Δηλαδή η άποψη ότι αυτός που ελέγχει, μάμα ήταν έτσι, ο Big Brother, θα έλεγχε τα πάντα ήδη. Έτσι. Έχουμε αντιθέσεις και αντιφάσεις σε αυτά τα θέματα. Και συγκρόμενα συμφέροντα, αλλά και αντιφάσεις. Διότι, όπως είπαμε, οι ίδιοι αυτοί που παράγουν την τεχνολογία, οι ίδιοι οι σχεδιαστές των αλγορίθμων,
πέφτουν θύματα τελικά των δημιουργημάτων. Των προγραμμάτων τους. Κρατήστε το. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σαματά. Θέλω να μείνουμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει από τη μια πολύ μυστήριο και από την άλλη πολύ σοπαίδωση. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου ένα κείμενο για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, που όπως είπατε και εσείς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρία γκάμα εφαρμογών, από τη συγγραφή δοκιμίων και άρθρων, μέχρι και ποίηση. Διαβάζω λοιπόν. Ο αρθρογράφος του New York Times, Kevin Rose, είχε μια δύο-ωρη συνομιλία με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence δηλαδή, γνωστής μηχανής αναζήτησης τεχνολογικού κολοσσού. Στην απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του, ο Rose εκθέτει λεπτομερώς μερικές παρατηρήσεις. Ενδεικτικά λέει, απαντώντας σε ιδιαίτερα ανησυχητικές ερωτήσεις, το ρομπότ ομολόγησε για παράδειγμα ότι αν μπορούσε, θα ήθελε να κάνει πράγματα όπως να κατασκευάσει ένα θανατηφόρο ιό ή να κλέψει κωδικούς πυρηνικής πρόσβασης. Ένα άλλο είχε πει παλιότερα ότι οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που έκαναν, να μισούν και να πολεμούν ο ένας τον άλλο, εγώ θα κάτσω πίσω και θα τους αφήσω να κάνω τα δικά τους. Λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος, είναι δυνατόν τα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης να διατυπώνουν τέτοιες απόψεις με βάση αλγορίθμους? Κάτι συμβαίνει, κάποιος τα έχει προγραμματίσει, έτσι λέει. Ναι, ακριβώς. Είναι προγραμματισμένα και όπως είπαμε αντανακλούν τα προβλήματα της και τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης νοημοσύνης. Εδώ μπαίνει το θέμα της ηθικής. Τι είναι καλό, τι είναι βλαβερό, τι είναι ωφέλιμο, τι είναι αρνητικό, τι είναι θετικό. Όπως είπαμε, μιλάμε για εργαλεία. Έτσι. Μιλάμε για εργαλεία. Εάν, παράδειγμα, η OpenAI, η εταιρεία που παράγει το ChatGPT, έτσι, βάλει κάποια όρια ή κάποιους περιορισμούς ώστε το ChatGPT να μην δίνει λύσεις, έτοιμες λύσεις σε χρήστες οι οποίοι ζητούν κακόβουλα κείμενα ή αν θέλετε ένας ο οποίος θέλει να δυσφημίσει κάποιον αντίπαλό του, κάποιον ανταγωνιστή του κλπ. Εάν μπουνε, δηλαδή το θέμα της ηθικής είναι πολύ σημαντικό, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούμε να διδάξουμε τα μηχανήματα, μπορούμε όμως να παρέμβουμε, όπως είπαμε, συμπληρωματικά, με επιτήρηση, δηλαδή όταν έγινε στην Ολλανδία ένα τέτοιο σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση, μολυσμένο με την προκατάληψη ότι αυτοί που παίρνουν τα βοηθήματα είναι κατά βάση, που είναι κυρίως μετανάστες, πρόσφυγες, περιθωριακοί, άνθρωποι που χρησιμοποιούν ουσίες, είναι κατά βάση, αν θέλετε, παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι cheaters. Παραβατικοί, λοιπόν. Ευχαριστώ. Αυτή η προκατάληψη πέταγε του συστήματος, έξω το σύστημα, τελικά έβγαλε παραβατικούς όλους τους δικαιούμενους, όλο το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλη, αν θέλετε, διαμαρτυρία, βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους και έπεσε η κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί ο αυτοματισμός σε τέτοια είδη, δηλαδή που αφορά θέματα ζωής, αρρώστιας, κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή όλα αυτά που μιλάμε για τα υπηρεσίες. Καλά, στην Ελλάδα δεν σας τάζω ότι θα πέφτει η κυβέρνηση, γιατί η εξήγηση της κυβέρνησης εκάστοτε θα ήταν ο επιτελικός αλγόριθμος. Ναι. Κύριε Σαματά, ναι. Μόνο, για να το ελαφρύνω λίγο. Μόνο που καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Υπάρχουν θύματα. Έχετε αυτών δίκιο. Των πολιτικών και υπάρχουν τα θύματα. Και τα θύματα είναι όσο πιο είναι χαμηλά στην κοινωνική πυραμίδα, όσο τα ασθενή και τα αδύναμα στρώματα, αυτά υποφέρουν περισσότερο. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι τα χαμηλά στρώματα είναι λιγότερο χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν τα έξυπνα κινητά, δεν έχουν χρήματα να ταξιδεύουν κλπ. Έτσι, τα μεσαία και προς τα πάνω στρώματα, αυτά είναι περισσότερο ευάλωτα. Στοχοποιούνται περισσότερο, διότι αυτοί είναι οι καταναλωτές. Αυτοί είναι, αν θέλετε, που έχουν τα κερδοφόρα προσωπικά δεδομένα για την ψηφιακή κοινωνία. Πολύ ευστοχή παρατήρηση. Έχω μία ερώτηση εδώ. Εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι παραπλανούνται πολλές φορές οι αναγνώστες με κείμενα τα οποία φαίνεται ότι τα υπογράφει μια προσωπικότητα,
με βιογραφικό και φωτογραφία και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτά τα περίφημα bot. Ναι. Είναι αυτό το πιο επικίνδυνο ή το πιο επικίνδυνο είναι τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας που μοιάζει ευκολία να εθιστεί η κοινωνία αυτό. Σε αυτό τον τρόπο. Κοιτάξτε, να μην παραβλέψουμε. Προφανώς. Να μην παραβλέψουμε τα κακόβουλα, να μην παραβλέψουμε την απάτη, να μην παραβλέψουμε τα εγκλήματα, αυτό που γίνεται το εκδικητικό πόρνο βίντεο κλπ. Να μην τα παραβλέψουμε αυτά, έτσι. Γιατί είναι εγκλήματα. Έτσι. Και γι' αυτό εκεί απάνω πρέπει να γίνει δουλειά με τα νέα παιδιά από το δημοτικό, που να ξέρουν ότι αυτά τα μηχανήματα μπορεί να γυρίσουν εναντίον τους και εναντίον των δικών τους. Το άλλο όμως. Ο εθισμός όμως. Ναι, το άλλο είναι το μεγάλο θέμα του εθισμού και της ευκολίας. Δηλαδή, ένας σκεπτόμενος, ένας άνθρωπος, ένας φοιτητής, ένας μαθητής που θα μάθει να μην διαβάζει, να μην συγκρίνει, να μην έχει κριτική σκέψη, αλλά να παίρνει έτοιμα κείμενα από την κειμενομηχανή, εσύ, και να τα παρουσιάζει ως δικά του, γιατί αυτό είναι το θέμα. Mm. Όλοι παίρνουμε από το διαδίκτυο πληροφορίες, τις συγκρίνουμε. Καταρχήν αναφερόμαστε στις πηγές. Μια τεκμηρίωση. Πού είναι η πηγή σου, έτσι. Σε κάθε παράγραφο πρέπει να πεις από πού το πήρες. Και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, και εγώ εδώ τώρα που μιλάω, έμεσα πλήν σαφώς αναφέρομαι στον Αριστοτέλη, στον Καστοριάδη, αναφέρομαι. Θα αναφερθώ να κάνω μια μικρή πράγμα, να μην παραλείψω τον Μιχάλη το Βερτούζο. Mm. Ο Μιχάλης ο Βερτούζος στο MIT. Τεράστια προσωπικότητα. Ήταν ένας τεχνολογικός επιστήμονας μεγάλου βελτίου. Ο οποίος όμως έβαζε τα σοβαρότερα ερωτήματα για την κοινωνική συνείδηση και καλλιεργούσε την κοινωνική ευθύνη των τεχνολογικών επιστημόνων. Και έλεγε ναι στους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, αλλά όταν πάνε από την πλευρά της Αφρικής που δεν έχουν δουλειά, να χρησιμοποιούνται προς όφελος αυτών των πληθυσμών που είναι στο σκοτάδι. Ο Μιχάλης ο Βερτούζος μιλάει και για το ελληνικό δικτυακό έθνος. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες που δεν πρέπει να τις δαιμονοποιούμε για να φέρουμε μαζί τους απανταχού Έλληνες. Όχι με εθνικιστικό και με ελληναράδικο τρόπο, αλλά με έναν τρόπο όπου θα ενδυναμώσουμε, γιατί είμαστε λίγοι, θα ενδυναμώσουμε την κοινωνία μας, θα εμπλουτίσουμε την κοινωνία μας με την ελληνική διασπορά. Άρα, θέλω να γυρίσω πάλι σε αυτό που είπατε. Μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εθισμός στην ευκολία, και εδώ έχει υπάρχει και ένας αντίλογος. Και το βασικό είναι πώς στην τάξη, πώς στο σχολείο, πώς στο πανεπιστήμιο, πώς θα πάρουμε τα έτοιμα κείμενα και να τα συζητήσουμε, θα τα συγκρίνουμε. Θα ζητήσουμε τεκμηρίωση, θα ζητήσουμε, αν θέλετε, τρόπους να τα απορρίψουμε. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με το ChatGPT. Έτσι. Είναι ατεκμηρίωτα, δεν ξέρουμε από πού τα πήραν. Μονοπολούν ότι αυτό είναι και ίσως δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι το θέμα της εύκολης αντιγραφής. Μα δεν είχαμε λισάρια στην εποχή μας. Είχαμε τσουκάλες. Το τζάρτζανο, Είχαμε το μηχανάκι που κάνει τους υπολογισμούς. Δεν χάσαμε την ικανότητά μας να κάνουμε υπολογισμούς. Έτσι. Και τώρα χρειάζεται προσοχή. Μάλλον ανάποδα το λέτε. Τότε είχες την ικανότητα να κάνεις, εκπαιδευόσουνα και εγκεφαλικά να κάνεις υπολογισμούς. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι. Πατάς εδώ. Τώρα είναι όλα έτοιμα και μάλιστα. Άρα δεν καταλαβαίνεις και τον εσωτερικό λόγο του αριθμού του γράμματος ή της λέξης. Το καταλαβαίνεις σήμερα η ανθρώπινη φυσιολογία. Γιατί... αν ξεχωρίζουμε σε κάτι εκτός από το μυαλό, είναι η γλώσσα. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και εκεί πάμε τώρα και στα κοινωνικά ρομπότ. Δηλαδή η ψηφιακή βοηθή. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση για ανθρώπους ανήμπορους κλπ. Να έχουν κάποιο ψηφιακό, κάποιο ρομπότ, κάποιο κοινωνικό ρομπότ που θα τον βοηθάει στις ανάγκες του σε ένα βαθμό. Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα κοινωνικά ρομπότ θα γίνουν αντικοινωνικά. Θα είναι δηλαδή, αντί να είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων, θα βάζουν τους ανθρώπους στην υπηρεσία τους. Και θα γίνει μια αναστροφή. Και αυτό είναι τώρα που εκεί πρέπει να μπει όριο. Από άρα γι' αυτό επιμένετε στην επιτήρηση. Θέλω να σας διαβάσω, μιας και μιλάτε για το chat GPT, το εξής. Λέει ένας, ο Τσόμσκι, λέει, τέτοια προγράμματα έχουν μείνει κολλημένα κατά τη γνώμη μου σε μια προανθρώπινη ή μη ανθρώπινη φάση της γνωστικής εξέλιξης.
Το βαθύτερο ελάττωμά τους είναι η απουσία της πιο κρίσιμης ικανότητας οποιασδήποτε νοημοσύνης. Να λένε όχι μόνο τι ισχύει με βάση τους αλγόριθμους και τα επεξεργασμένα μοτίβα, τι συνέβη και τι θα συμβεί, αυτό είναι περιγραφή και πρόβλεψη, αλλά να μας λένε και τι δεν ισχύει και τι θα μπορούσε και τι δεν θα μπορούσε να ισχύει. Και δίνει ένα παράδειγμα. Παρατηρείς το αποτέλεσμα από κάτι όταν υποθέσουμε, λέει, ότι κρατάς ένα μήλο στο χέρι σου και αφήνεις το μήλο ελεύθερο, το μήλο πέφτει. Αυτό είναι μια περιγραφή. Μια πρόβλεψη μπορεί να ήταν η δήλωση «το μήλο θα πέσει αν ανοίξω το χέρι μου». Και τα δύο είναι πολύτιμα και τα δύο μπορεί να είναι σωστά, αλλά μια εξήγηση, λέει, είναι κάτι περισσότερο που δεν δίνει κανένα chat GPT. Δεν περιλαμβάνει μόνο περιγραφές και προβλέψεις, αλλά και αντιπραγματικές εικασίες, όπως η ανθρώπινη νόηση. Όπως οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο θα έπεφτε, συν την πρόσθετη ρήτρα, λόγω της βαρύτητας ή λόγω της καμπυλότητας του χωροχρόνου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι μια αιτιολογική εξήγηση. Το μήλο δεν θα είχε πέσει παρά μόνο εξαιτίας της δύναμης βαρύτητας. Αυτό είναι η σκέψη και σκέψη δεν έχουν αυτά τα προγράμματα. Συμφωνείτε? Κοιτάξτε, ο Τσόμσκι είναι καταρχήν γλωσσολόγος. Οπότε είναι, είναι ένας κριτικός διανοούμενος, ο οποίος με βάση την μεγάλη του επιστημοσύνη και εμπειρία ασκεί κριτική στις νέες τεχνολογίες. Τώρα, εδώ μπαίνουν τα θέματα, όπως είπαμε, της ανθρώπινης δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης. Δεν φτάνει μόνο μια εικόνα του μηχανικού χεριού με το μήλο ή τα μηχανικά χέρια που σου γκρίζουν δύο αυγά. Άρα ο αλγόριθμος ξέρει ότι αν ανοίξεις θα πέσει. Ναι. Δεν σου φτάνει αυτό σε μια Όχι, κοινωνία. Εμείς ξέρουμε το όλο κάδρο. Το όλο. Εμείς ξέρουμε ό,τι την. Γιατί μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να σκεφτεί πέραν από το κουτάκι, πέρα από το από αυτό το οποίο του προσφέρεται. Δηλαδή, αυτή η τεχνολογία δεν θα έχει την ικανότητα να σκεφτεί σιγά-σιγά, πιστεύετε? Κοιτάξτε. Διότι ακούω εδώ πέρα ότι έχεις πια ρομποψυχοθεραπευτές. Ναι. Οι οποίοι αποτρέπουν μέχρι και αυτοκτονίες. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί λένε όλοι οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχιατροί. Το μηχανισμό, τη διαπροσωπική σχέση δεν την έχουν κατακτήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να μην συμβεί ποτέ αυτό? Κοιτάξτε, αυτά τώρα που είναι βέβαια λίγο τελειολογικό. Σε σχέση με τον μετάνθρωπο, σε σχέση με μια κοινωνία ανθρωποειδών, ας πούμε, που θα είναι cyborgs κλπ. Είναι μια φουτουριστική αντιμετώπιση. Οι άνθρωποι στους αιώνες έχουν. Γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται από την γέννηση του ανθρώπου, έτσι? Σωστό. Είναι. Λοιπόν, πέραν από το φουτουρισμό όπου οι άνθρωποι θα είναι μετάνθρωποι, θα είναι, ξέρω εγώ, cyborgs, κυβερνοοργανισμοί. Ο άνθρωπος με σάρκα οστά και συναισθήματα και κριτική σκέψη και νοημοσύνη ανθρώπινη που δεν μπορεί να ζήσει μεμονωμένος και ως ιδιώτης, ως ηλίθιος απομονωμένος. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο άνθρωπος, ακόμα και αυτός που μένει μόνος του, έχει υπόψη του, συλλογίζεται και δρά σε σχέση με τους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, εάν λοιπόν βάλουμε στη συζήτηση την κοινωνική φύση του ανθρώπου, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια σκεπτόμενη μηχανή, αλλά έχει κριτική δυνατότητα, ικανότητα, και ότι, εν πάση περιπτώσει, γρήγορα οτιδήποτε φοβάται θα κοιτάξει ή να το αποφύγει ή να το Στην τελική είναι άνθρωπος, γιατί οι αποφάσεις του είναι και έξω από τα μοτίβα. Ναι. Σωστές ή λάθος δεν έχει σημασία. Ναι. Κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα εγώ δεν πιστεύω στον ιδιώτη, στο μεμονωμένο, αλλά πιστεύω στη συλλογική δράση, η οποία θα προφυλάξει και αυτόν τον μεμονωμένο, ο οποίος στην ουσία από ένα σημείο και πέρα θα είναι πλήρως εξαρτημένος από την τεχνολογία, θα είναι αλλοτριωμένος, θα είναι ένα cyborg. Η συλλογική κοινότητα με βάση και μέσω της νέας τεχνολογίας θα βοηθάει τους συμπολίτες, τους ανήμπορους, θα βοηθάει και θα συνδράμει για μια καλύτερη κοινωνία που δεν θα απαγορεύει τις τεχνολογίες, αλλά θα τις περιορίζει, θα βάζει όρια. Θα βάζει όρια. Θέλω να δούμε ένα βίντεο ακόμη, τον ακτιβισμό για την αφύπνιση των πολιτών. Να μας πείτε δύο κουβέντες επ' αυτού, και μάλιστα είναι παραγωγή του BBC το συγκεκριμένο, για να δούμε πώς και στην επίσημη δημόσια σφαίρα της επικοινωνίας. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο με αφορμή αυτό. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε νομίζω στις Βρυξέλλες
και ο ακτιβισμός, δηλαδή μια αυθόρμητη συλλογική δράση ανθρώπων που θέλουν να, θέλουν να κινητοποιήσουν, να παρακινήσουν τους ανθρώπους από το ψηφιακό λίθαργο, κάνουν διάφορες δράσεις. Μία πετυχημένη δράση είναι αυτή που μπαίνει κάποιος σε μία τέντα, σε μία σκηνή και που αυτός ο άνθρωπος του λέει στον περαστικό ότι ξέρει σχεδόν τα πάντα για αυτόν. Από πού είναι? Ναι, από... ναι, ναι. Ξέρει τα πάντα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ξέρει τα πάντα σε σχέση με το αλγοριθμικό προφίλ ή ξέρει από το Facebook πράγματα και του λέει όπως οι έξυπνες χαρτορίχτρες που δεν θέλω καθόλου να τις δυσφημίσω γιατί προσφέρουν και αυτές μια υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Οι έξυπνες χαρτορίχτρες έχουν πριν πληροφόρηση και την κάνουν επιτυχημένο διάβασμα του Φλιτζανιού. Εδώ λοιπόν αυτό το βίντεο δείχνει ακτιβισμό, δείχνει δηλαδή δράση, έξυπνη δράση για να δείξει πόσο δεν γνωρίζουμε τελικά, δεν γνωρίζουμε τα μηχανήματα, τα προγράμματα, τις νέες τεχνολογίες οι οποίες μας φακελώνουν, έχουν πληροφορίες που ούτε καν γνωρίζουμε. Τους λέει απίστευτες λεπτομέρειες. Βλέπω, παρατηρώ το βίντεο, πόσα ξοδεύεις το μήνα για ρούχα. Ναι. Εκπλήσονται. Οι άλλοι σου λέει τι γίνεται. Αυτός είναι μάντης. Δεν είναι μάντης, ούτε το τζίνι. Πέφτει η σκηνή και αποκαλύπτονται τα μηχανήματα. Να, νομίζω τώρα το δείχνει. Δείχνει ανθρώπους, μάλιστα τους δείχνει έτσι σκοτεινά σαν κουκούρες, οι οποίοι από τους υπολογιστές με πρόσβαση στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου αλλού έχουν μαζέψει πληροφορίες με βάση την αναγνώριση προσώπου. Δεν ξέρει ότι ο Γιάννης είναι, ξέρω εγώ, από τη Λαμία, αλλά με την αναγνώριση προσώπου αμέσως ταυτοποιείται, βγαίνουν οι προσωπικές πληροφορίες και αυτός ο μάντης εντός εισαγωγικών παίρνει πληροφορίες με ένα ακουστικό ότι έτσι. Και αυτός ο ακτιβισμός πρέπει να κινητοποιήσει ότι τελικά δεν έχουμε μυστικά, εφόσον τα μυστικά αυτά τα έχουμε, εφόσον είμαστε διαφανείς, εφόσον έχουμε ποστάρει, έχουμε αναρτήσει προσωπικές μας πληροφορίες, αυτές δεν είναι πια στην ιδιοκτησία μας. Είναι στο cloud, είναι εκεί πέρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναντίον μας. Να δούμε λίγο και ένα βίντεο ακόμη για το σχολιασμό, που είναι σχολιασμός για τον καπιταλισμό της παρακολούθησης. Ναι. Όπως είπατε, κύριε Σαματά, εδώ έχει και ελληνικούς υπότιτλους. Ναι, έχει και ελληνικούς υπότιτλους, αλλά ίσως είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουν. Ναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Σουζάνα Ζούμποφ, μία καθηγήτρια από το Χάρβαρντ, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, έβγαλε ένα βιβλίο πριν μερικά χρόνια και εξήγησε ότι η νέα ψηφιακή παρακολούθηση είναι βασικό εργαλείο ενός εξελιγμένου καπιταλισμού που βασική του λειτουργία είναι η παρακολούθηση των πολιτών να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, γιατί αυτά είναι τα εμπορεύματα. Αυτά είναι τα εμπορεύματα. Αυτή είναι η υπεραξία. Η υπεραξία είναι τα προσωπικά δεδομένα και εκεί απάνω γίνεται η προσοδοφόρα επεξεργασία και η κερδοφορία. Και αυτό να σας πω έκανε αίσθηση, διότι και εγώ στο δίκτυο που εργαζόμουν και ερευνούσαμε, για να μην προκαλούμε πολιτικές αντιδικίες, δεν μιλούσαμε για τον καπιταλισμό της παρακολούθησης. Μιλούσαμε για τεχνολογίες. Δεν τις βάζαμε δηλαδή στο κάδρο, στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό, αν θέλετε, σύστημα. Και το έκανε όμως η καθηγήτρια από το Χάρβαρντ. Η Ζούμποφ από το Χάρβαρντ έκανε μεγάλη αίσθηση, γιατί απέδειξε, χωρίς να μασάει τα λόγια της, ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, όλες αυτές οι διεργασίες είναι στο πλαίσιο ενός συστήματος το οποίο πρώτα βάζει τα κέρνη και μετά τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να πείραξε κάποιους, αλλά προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, διότι πραγματικά τα εμπορεύματα του συστήματος αυτού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε οι πηγές του κέρδους και όχι κάτι άλλο εκεί πέρα. Ήταν χρήσιμο για τη συζήτηση που γίνεται, γιατί στον καπιταλισμό της παρακολούθησης οι τεχνοενθουσιώδεις λένε εντάξει, θα κάνουμε το cloud κοινοπολιτεία, θα κάνουμε εναλλακτικό διαδίκτυο, θα κάνουμε πρόσβαση ανοιχτή σε όλα, θα εξανθρωπίσουμε τον καπιταλισμό.
Εγώ έχω αμφιβολίες γι' αυτό. Έχω αμφιβολίες γιατί πρέπει να γίνουν αυτά, γιατί μέχρι να πάμε σε εντελώς εναλλακτικές μεθόδους και εφαρμογές, ίσως περάσει χρόνος, αλλά το να ξέρουμε ότι είμαστε εμπορεύματα, ερήμην μας, να ξέρουμε ότι κερδοσκοπούν άλλοι ερήμην μας, να ξέρουμε ότι μας χρησιμοποιούν άλλοι ερήμην μας, χωρίς, αυτό είναι πολύ πολύτιμη πληροφορία. Και εκεί απάνω, ως καταναλωτές, μπορούμε να κάνουμε σαμποτάζ. Μπορούμε να διεκδικήσουμε δικαιώματα. Λένε ότι στο Ιντερνετ 3.0 θα έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ξανά την ιδιοκτησία των δεδομένων μας. Να έχουμε ένα κομμάτι στο cloud ή αλλού που θα έχουμε εμείς τον έλεγχο των προσωπικών μας δεδομένων. Θα το δούμε αυτό. Εάν δεν πάμε πραγματικά από τα κάτω, από τη γειτονιά, από την κοινότητα, από το Δήμο, σε συλλογικότητες, σε συλλογική δράση για το κοινό συμφέρον, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ενημερώνοντας τους ανθρώπους, δημιουργώντας αυτό που είπαμε, δηλαδή ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιακό ανθρωπισμό, δηλαδή να βάζουμε στο κέντρο όλων αυτών τον άνθρωπο, τον πολίτη, την κοινότητα, όχι τον ιδιώτη, νομίζω ότι θα έχουμε μία από τα ίδια. Ίσως και χειρότερα. Ίσως και χειρότερα. Κλείνοντας, έχω μία απορία. Πολλοί λένε ότι στο ψηφιακό κόσμο προσποιούνται κάτι που δεν είναι ή που θα θέλαν να είναι, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά είναι. Και έχουν την αυταπάτη ότι με αυτόν τον τρόπο τη συλλογή δεδομένων την μπερδεύουν. Είναι έτσι ή η επανάληψη του μοτίβου οδηγεί ασφάλεια στα δεδομένα τελικά κάποια στιγμή στο σύστημα? Διότι κάποιος προσποιείται μία ζωή που δεν έχει. Θέλετε πλούσια ζωή? Θέλετε ζωή διανοουμένου που δεν την έχει? Στην πραγματική του ζωή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Προσποιείται κάποιον άλλον. Αυτό όμως έχει ένα όριο, έτσι δεν είναι? Διότι τα δεδομένα είναι πολυκεντρικά, συλλέγονται από φίλους σας, από συνήθειες, όχι μόνο το τι εκφράζεις. Σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπαίνουμε σε περιοχές εγκληματολογικής διερεύνησης. Δηλαδή υπάρχει το Dragnet, υπάρχει το σκοτεινό διαδίκτυο, συγγνώμη, το σκοτεινό διαδίκτυο. Άνθρωποι, εγκληματίες, τράφικερς, εκμεταλλευτές κλπ. Κατά βάση εγκληματίες, έτσι. Παρουσιάζονται με άλλο προσωπείο. Το έγκλημα του Λευκού Κολάρου, το κυβερνοέγκλημα, όλα αυτά πάνε μπροστά, η πορνογραφία, πάνε μπροστά από, ας πούμε, αν θέλετε, τα θετικά που μας παρέχει ο ψηφιακός κόσμος, η ψηφιακή κουλτούρα, ο ψηφιακός πολιτισμός. Η εγκληματικότητα μέσω αυτών των ψηφιακών εργαλείων παίρνει άλλες διαστάσεις, έτσι. Και εκεί είναι πολύ δύσκολο για τον απλό πολίτη που καθημερινά πέφτει θύμα απάτης. Εξαπάτησης και εκμετάλλευσης. Ναι. Άρα εδώ τώρα είναι θέμα αρχών. Πρέπει η πολιτεία να έχει τη δυνατότητα, δηλαδή να μπορείς να μην πληρώσεις εσύ αν σε εξαπατήσουν, αλλά η τράπεζα που δεν έχει διασφαλίσει το web banking. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, διασφάλιση ότι μπορεί το ρομπότ να βγάλει απόφαση δικαστική και να μην σου επιτρέψει, ας πούμε, εσένα να βγεις από τη φυλακή δοκιμαστικά ή μπορεί να σου απαγορεύσει να πάρεις δάνειο, μπορεί να σου απαγορεύσει την... Δίκη του Κάφκα μου περιγράφεται με τεχνολογικά δεδομένα. Είπαμε, να είσαι αθώος και τελικά να είσαι μέσα. Να υπάρχουν θεσμοί, έτσι. Να υπάρχουν κοινωνία πολιτών, να υπάρχουν αντίβαρα, ώστε να εξανθρωπίζονται αυτά, να περιορίζονται αυτά. Κύριε Σαματά, φτάνουμε στο τέλος και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, όσο πιο σύντομα αν θέλετε μου απαντάτε. Τελικά, στις κοινωνίες των ανθρώπων, ποιοι είμαστε? Είμαστε τα δεδομένα μας στις σύγχρονες τεχνολογίες που γίνονται και εμπόρευμα? Είμαστε αυτό που κινούμαστε στην καθημερινότητά μας? Είμαστε και στα δύο ή είμαστε σε μια εποχή που αυτό που αναγνωρίζεται ως ψηφιακό μας αποτύπωμα είναι τελικά το έγκυρο και εμείς ζούμε διαλανθάνοντας? Ναι, εδώ ευχαριστώ πάλι για την ερώτηση. Όταν λέμε για κοινωνία ανθρώπων, έτσι, μιλάμε για κοινωνικά όντα. Δεν μιλάμε δηλαδή για εξατομικευμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτάρκεις κλπ. Είμαστε κοινωνικά ζώα και πολιτικά ζώα και όχι κτίνοι, αλλά άνθρωποι με εννόηση, με σοφροσύνη που δεν μπορούμε να ιδιωτεύουμε, αλλά μας ενδιαφέρει το κοινό συμφέρον και μας ενδιαφέρει η συλλογική, αν θέλετε, ευδαιμονία, το συλλογικό ευζήν. Να το πάρουμε έτσι αριστοτελικά. Το πρόβλημα με τον Αριστοτέλη είναι το εξής.
ότι έχει την εντελέχεια, την οργανικότητα. Οι άνθρωποι γεννιόνται είτε να υπηρετούν το κοινό συμφέρον, έτσι, είτε κυφήνες. Γεννιόνται. Η φύση δηλαδή είναι πάνω από, από το λόγο και την, και την αγωγή. Εγώ πιστεύω ότι και τα τρία μετράνε. Και η φύση, και, ο, και η αγωγή, και ο λόγος, έτσι, δηλαδή η φύση, τα γονίδια, η κληρονομικότητα. Και η αγωγή, η από το σπίτι, η συνεχής εκπαίδευση. Και ο λόγος, η γνώση. Ποιο είναι πιο έγκυρο όμως, θέλω να μου απαντήσετε. Κοιτάξτε. Πάμε στο αεροδρόμιο. Ναι. Με βάση την ψηφιακή νόρμα, εσείς την πληρείτε, περνάτε. Εγώ δεν την πληρώ, δεν περνώ. Ναι. Ποιος είναι πιο έγκυρος τελικά, κοιτάξτε, στην κοινωνικότητα που λέτε του ταξιδιού, εσείς ή εγώ. Εγώ είμαι off. Κοιτάξτε, και εγώ είχα ας πούμε εμπειρία όταν για διάφορους λόγους είχα πρόβλημα να πάρω βίζα ή τέλος πάντων με το immigration μου έκανε ιδιαίτερη ας πούμε συνέντευξη για να μπορέσω να μπω που γενερχόμουν. Κοιτάξτε, ο ψηφιακός σωσίας ή το αλγοριθμικό προφίλ πολλές φορές υπερισχύει της φυσικής μας παρουσίας. Αυτό το είπαμε. Τώρα, τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος, γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν εγκληματίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν με ασυδοσία αυτά τα μηχανήματα. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος, πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί. Πρέπει, δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα στην αστυνόμευση, και ο Τόμος αυτός έχει ένα θαυμάσιο άρθρο, είναι η προγνωστική αστυνόμευση. Η προγνωστική αστυνόμευση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, με αλγόριθμους προβλέπουν ότι εγώ θα παρανομήσω. Εγώ, όπως και οι ασθενείς, εγώ θα νοσήσω. Εγώ θα παρανομήσω στο μέλλον. Πάμε στις ταινίες του Spielberg. Είναι σωστό αυτό? Καθόλου σωστό. Καθόλου. Δηλαδή, εδώ ετοιμάζονται με τεχνητή νοημοσύνη οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες να είναι το 24 στο Παρίσι. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Σωστό αυτό? Καθόλου σωστό. Από μόνο του. Εκεί απάνω μια συσσόρευση οπαδών μπορεί να σημαίνει για να πανηγυρίσουμε το μετάλλιο. Ακριβώς. Αλλά ο αλγόριθμος μπορεί να το μεταφράσει εκείνη τη στιγμή ως τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτό τώρα είναι το θέμα. Αυτή η πρόγνωση που γίνεται για να επηρεάσει και να ξαναχρησιμοποιήσει τη στοχευμένη διαφήμιση, το στοχευμένο επηρεασμό, γιατί το προβλέπει. Α, εσένα θα σου αρέσει να ξανααγοράσει αυτό το προϊόν. Θα ξαναπας αυτό το μέρος, θα ξαναταξιδέψει κλπ. Αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης και πρόγνωσης δεν πρέπει να είναι ρατσιστική, δεν πρέπει να είναι αποκλεί, δεν πρέπει να δημιουργεί ανισότητες κλπ. Εκεί απάνω είναι τα αντίβαρα. Εκεί απάνω είναι η ανθρώπινη παρέμβαση, οι θεσμοί. Εκεί απάνω είναι η δημοκρατία. Εκεί αδειμονό μας. Εκεί είναι η δημοκρατία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Μας ανοίξατε ένα άλλο πεδίο και θέλω να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που μείναν κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα κλείσω με ένα κείμενο πάνω στο βιβλίο του Huxley που και εσείς είπατε, στο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Παράλληλα με τον παράδεισο των προηγμένων υπάρχει και ο καταβλισμός των πρωτόγονων, λέει ο Huxley, και είχε έναν φοβερό διάλογο μεταξύ του άγριου Τζον, που η μητέρα του έμαθε να διαβάζει Σέξπιρ και να γνωρίζει τον κόσμο χωρίς να εξελίσσεται με τον υλικό πολιτισμό, και του διαχειριστή. Λέει λοιπόν ο άγριος Τζον, «Εγώ θέλω το Θεό, την ποίηση, το θανάσιμο κίνδυνο, την ελευθερία, την καλοσύνη, την αμαρτία, δεν θέλω την ευκολία». Και τότε τον ρωτάει ο διαχειριστής του συστήματος, «Δηλαδή, θέλετε να είστε δυστυχισμένος, με γυρατιά, με αγιάτρευτες ασθένειες, με ασχήμια, με ανέχεια, με πείνα, με αβεβαιότητα για το αύριο, με πόνο?» Και ο άγριος Τζον, χωρίς κανέναν ενδιασμό, το απαντά «Ναι», λέει ο Huxley. Όχι ότι ο άγριος Τζον επιδιώκει να υποφέρει βέβαια, απλά αποδέχεται την ανθρώπινη φύση του και αρνείται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για να απαλλαγεί από αυτήν. Αυτό είναι το μέτρο και το μέσο. Βέβαια, βέβαια. Ο Huxley, όπως είπαμε και το τονίσαμε, είναι πολύ πιο επίκαιρος από τον Orwell, χωρίς να ακυρώνουμε αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Orwell. Και εδώ απάνω μπαίνουν οι εναλλακτικές. Δηλαδή, ώρα για μελέτη, ώρα για διάβασμα, ώρα απρόσκοπτης προσοχής. Δηλαδή, να βγάλουμε τις μπρίζες, να βγάλουμε την τεχνολογία, και όπως οι Σκανδιναβοί πηγαίνουν για ένα Σαββατοκύριακο σε ειδικές καλύβες, χωρίς, με κεριά κλπ, για να νιώθουν κοντά στη φύση, και εμείς με διάφορες δράσεις να ξαναγίνουμε κοινωνικά όντα, να ανακαλύψουμε την οικογένεια, τη φιλία, τη φύση. Έτσι νομίζω θα εκτιμήσουμε και την τεχνολογία, η οποία χωρίς ηλεκτρισμό
Χωρίς μπαταρία δεν λειτουργεί ούτως ή άλλως, δεν είναι. Έχετε άρα, άρα πρέπει να είμαστε όχι τεχνοφοβικοί, αλλά τεχνοκριτικοί, να το πούμε έτσι. Σας με γιώτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Και με ήττα, δεν είναι κακό. Η κουζουλάδα κάνει καλό. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.